Μπαλαρίνα. Μπαλαρίνα. Καλημέρα! Καλημέρα, Στάσο, πρώτο το σημάδι μου να πάω εκεί που πρέπει. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Είστε έτοιμοι τώρα που άνοιξε αυτό το μαγικό κουτί να απολαύσετε την Άση μας, η οποία θα είναι εδώ για να μας πει τις προβλέψεις της ημέρας. Ο Λάμπρος ο Βακιάρος μας που θα φτιάξει σούπα βελωτέ με αχνιστά μύδια. Από το κατάλληλο φαγητό στην κατάλληλη εποχή. Μιλήσαμε για φαγητό, θα μιλήσουμε φυσικά για το MasterChef. Εχθές αποχώρησε η Γιάννα. Η Γιάννα θα είναι μαζί μας, όπως θα είναι και η Μαρία που αποχώρησε την Παρασκευή εδώ στη Φωλιά των Κούκου για να τα πούμε όλα αυτά που θέλουμε εμείς να ρωτήσουμε και βέβαια εσείς να μάθετε μαζί με όλα τα υπόλοιπα αποκλειστικά, που είναι πολλά. Φυσικά σήμερα έχουμε και Κουκουβίζιον, τη δεύτερη αναμέτρηση για να δούμε ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Και βεβαίως θα έχουμε και νέο επεισόδιο από τη Βίλα Αμαρτία. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 14 πιο μελωδικά κουκουβίδια της σημερινής ημέρας και να ξεκινήσουμε. Θέλεις να πεις καλημέρα έτσι νιώθοντάς το σε αυτή την κατάσταση. Καλημέρα! Αυτό είναι! Καλημέρα, να στρομίσεις στο νερό που έχει σαν πτήση του Αιγαίου γκρίζω μπαλανή στα γόνα. Καλημέρα στα Αστρονήσια, καλημέρα. Μπράβο, Νίκο, όπου μπορείτε να φανταστείτε. Στην Ελλάδα είστε, στην Κύπρο. Στην Κύπρο, την αγάπη μας. Καλώς ήρθατε στην Φωλιά. Τον Κούκου. Είστε εδώ στην Φωλιά των Κούκου και αυτή εδώ η Φωλιά έχει αυτούς τους περίφημους, τους απτόητους, τους καταπληκτικούς, τους πανέμορφους εδώ συνεργάτες και άοχνους εργάτες. Ναι, είναι άοχνοι εργάτες αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Πώς θα γίνει να πούμε. Πώς είστε, παιδιά? Πολύ καλά. Πάμε. Εσένα σε είδα, είχα την έβρα. Δεν τα παρακολουθήσω, τα έβρα. Ναι, εντάξει, εντάξει. Άκου να δεις τώρα τι θα παρακολουθήσουμε εδώ πέρα. Θα παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, δείτε τι. Έχετε ακούσει από εμάς και μόνο από εμάς και δύο από τον κύριο Γιάννη Πουλόπουλο τους πρώτους ανθρώπους, που ηθοποιούς, καλλιτέχνες, που δέχτηκαν πρόταση από τον Ανδρέα Γεωργίου για τις καινούργιες του παραγωγές. Τους είπαμε, τα μιλήσαμε, τα συμφωνήσαμε. Σήμερα βλέπετε άλλους δύο που είναι μαύροι προς τον παρόν η σιλουέτα τους. Δεν θα παραμείνει έτσι. Ο Γιάννης θα αποκαλύψει σε λίγο ποιοι είναι οι επόμενοι δύο οι οποίοι θα είναι πρωταγωνιστές στις καινούργιες παραγωγές του Ανδρέα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, ναι, Γιάννη μου, αχά. Και βεβαίως θα παρακολουθήσουμε και το τι έγινε χθες. Σε αυτή τη μάχη, στο MasterChef, κανείς νομίζω δεν περίμενε ακριβώς να φύγει η Γιάννα. Η Γιάννα όμως έφυγε. Η Γιάννα θα είναι μαζί μας σήμερα, όπως είπαμε και προηγουμένως μαζί με τη Μαρία. Έτσι. Βεβαίως. Και ήταν κάτι το οποίο, ας πούμε, συνέβησαν πράγματα και στο σπίτι και μετά, τα οποία είναι άξια σχολιασμού και ο σχολιασμός αυτός θα γίνει σε πάρα πολύ λίγο εδώ στην Φωλιά μας. Το νούμερο ένα, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, θα είναι μοναδικό και θα έχει βέβαια άρωμα τέχνης, κάτι που όλοι γνωρίζουμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δεν το ξέρεις έτσι. Πολύ ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μας μέτρηση και να πάμε στο νούμερο 14. Πάμε σε δύο ταραντούχες αδερφές και αναφέρομαι στην Αντιγόνη και στην Ειρήνη Ψυχλάμη. Τα κορίτσια μας. Τους συνάντησε η Δήμητρα Καλφούτζου. Πόσα χρόνια καριέρας, δηλαδή την Αντιγόνη εγώ τη θυμάμαι από το Μελένε Πόπι του Νταλάρα. 7 χρονών. Η Ειρήνη από τις High Five. Πάρα πολλά χρόνια καριέρας και έχουμε και ειδήσεις όμως από τα κορίτσια μας. Δηλαδή, η Ειρήνη λέει ότι έχει μιλήσει με μέλη των High Five και σκέφτονται να έχουν επανένωση και να κάνουν και tour. Η Αντιγόνη επίσης. Α, τα δύο κορίτσια μεγάλωσαν σε μια οικογένεια που συνολικά καλλιτεχνική. Είναι νέα αδέρφια. Καλλιτεχνική, χοροδίες του Τυπάλδου, τραγουδούσαν όλα τα αδέρφια κτλ. Και μας λέει λοιπόν για την επανένωση των High Five και επίσης ο Δημήτρης Μακαλιάς. Όταν είχε βάλει στο γαστρό του την Αντιγόνη Ψυχράμη, τι έκανε ο έξυπνος? Πλευρίζει την αδερφή της, την Ειρήνη. Άτιμη Δημήτρη. Βεβαίως. Και εκεί
εξομολογεί τον έρωτά του. Ναι, ρε, γιατί άμα δεν πάρει την οικογένεια μαζί, μετά τι θα κάνεις. Είναι σαν την κολλητή φίλη. Η κολλητή φίλη την αδερφή. Ναι. Αγόρι μου, έκανες τέτοια πράγματα. Άκου τώρα. Πάμε να τις δούμε στο νούμερο 14. Καλημέρα στις αδερφές ψυχράμε που σας βλέπουμε πολύ σπάνια μαζί. Καλημέρα. Θα κάνω αυτή την κακή ερώτηση. Ποια είναι η μεγαλύτερη? Ποια νομίζεις ότι είναι η μεγαλύτερη? Αγκώνε τύρι. Δεν έχω πρόβλημα, είμαι μεγαλύτερη. Είναι. Αλλά δεν φαίνεται. Όχι, okay. Πρέπει να είστε και πολύ κοντά στην εκδοχή. 4 χρόνια διαφορά έχουμε. Τι σου λέει, τίποτα. Σιγά μου, και ζήτη. Πρέπει να σας ένωσε κατά κάποιο τρόπο το τραγούδι και όλο αυτό το καλλιτεχνικό που έχετε μέσα σας. Πάρα πολύ. Κοίταξε, η αδερφή μου ξεκίνησε και ο αδερφός μου, ο Αποστόλης. Εγώ πήγαινα συνέχεια στα live του, στους θαύμαζα, τους άκουγα. Και με βοήθησαν και πάρα πολύ στο να. 9 χρονών είχε πει το μελένε Πόπι, οπότε καταλαβαίνει. Τι να κάνει. Μελένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Και σαν να πάτσα με λένε Πόπι, έρχονται high five. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί γίνεται χαμός. Στα 19. Πόπι στα 19. Αυτό για μένα ήταν πάλι το βίωσα πολύ προσγειωμένα. Εγώ είχα τρελαθεί, έβλεπα την αδερφή μου εκεί πέρα. Πήγαινε συνέχεια σε όλες τις συναυλίες. Έρχονταν όλες μου οι φίλες, παίρναμε. Έλεγαν, εγώ θα μη φρόσω, εγώ θα μη ειρήνη. Εγώ θα σε ποια ήσουν, Αντιγόνη? Εσύ νομίζω πάλι. Και θα ήμουν. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι ήταν η Σάγια. Μας έχουν λείψει, εγώ αυτό λέω. Να νεωθούν, να ξανανεωθούν. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, δηλαδή έχετε κρατήσει επαφές σε τέτοιο επίπεδο? Ναι, είχαμε μιλήσει και με τη Σάγια και με τη Μαρλέν. Απλώς λίγο στο το πώς θέλουμε να γίνει δεν έχουμε. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να έχει διάρκεια. Θέλω να πω, θα ήθελα να κάνω μία συναυλία, δύο συναυλίες μεγάλες. Αυτό. Φάκελος αγόρια. Είχατε μικρές έτσι κοινά γούστα, τα λέγατε μεταξύ σας? Τα λέγαμε όλα. Ναι, όλα τα λέγαμε. Κοινά γούστα, εντάξει. Όχι, ευτυχώς. Παίρνατε όμως η μία έγκριση από την άλλη. Εννοείται. Σημαντικό. Όλα, ναι. Η αποδοχή, το ότι η αδερφή μου θα πρέπει να εγκρίνει, για μένα ήταν σημαντικό. Ναι, και για μένα. Τον Δημήτρη τον ανέκρινες από την αρχή? Λοιπόν, ο Δημήτρης, ναι. Θυμάμαι ότι ήμασταν σε ένα μαγαζί κάπου έξω και ήμασταν όλοι έξω και σε ένα τραπέζι και γυρίζει και μου λέει, εγώ είμαι ερωτευμένος με την αδερφή σου. Τι θέλω? Πριν δεν φτάσουν. Πριν. Ναι, πριν δεν φτάσουν. Ο Δημήτρης ήταν και λέω, αυτός είναι ο άντρας. Ήξερε τι ήθελε. Και εσύ έχεις γίνει και θεία? Και θεία. Δύο φορές. Τρεις φορές. Έχουμε και άλλα δύο τεροσαλή αδέρφια. Πέρα από τα 7. Είστε 9. Ναι, είμαστε 9. Είστε 9. Η Δήμητρα είναι. Από το πρώτο γάμο του μπαμπά, ναι. Έχουμε και τον Κωνσταντίνο. Είναι ο Κωνσταντίνος μας, ο Χάρης και ο Μιχάλης. Αγόρια. Αγόρια, μόνο αγόρια. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις, Ειρηνή. Δουλεύετε πάρα πολύ. Δύο δουλειές η Αντιγόνη, δύο δουλειές εσείς. Και κάπου εκεί ενδιάμεσα συναντιέστε σε μία παράσταση, ευτυχώς. Ευτυχώς. Στο Φέντρο Βέμπο, στο έργο Τρελαντώνη, στη Σοφία Σπυράτου. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτή τη δουλειά. Και ξεχωριστά, Ματίλντα για την Αντιγόνη και Μην Ψαρώνεις για την Ειρήνη. Τι να πω για τον Ψαρώνεις, είναι από τις πιο ωραίες δουλειές που έχω δει. Απίστευτο cast, είναι όλοι ένας και ένας. Και Ματίλντα. Ματίλντα στο θέατρο του Ακροπόλ. Μπράβο, κορίτσια μας, μπράβο. Πώς μ' αρέσει το τραγούδι, τρελαίνομαι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ δεμένα αυτά τα δύο κορίτσια και μου άρεσε πάρα πολύ που δεν έχουν κοινή επιλογή στους άντρες, ας πούμε. Γιατί σκέψου τώρα να έρθει ένας ωραίος ψηλός δίμετρος μελάχρινος. Καλή αδερφή. Και ένα, δεν έχει να λέει η Κατερίνα μου, άμα τον θέλει μία και τον θέλει και άλλη, τι θα γίνει, κάποια πρέπει να κάνει πίσω. Μελάχρινος γιατί? Λέω τώρα, θα είναι ένας ψηλός ωραίος, ρε παιδί μου, δεν θα πέσουν τα κορίτσια. Δεν θα πέσουν. Και μου άρεσε και ο Μακαλιάς, ο οποίος πήγε, ίσχυε και στα ράδια και, και λέει στην αδερφή Ειρήνη: ξέρεις κάτι, μ' αρέσει η αδερφή σου, είμαι ερωτευμένος και θέλω να κάνω κάτι, κάνε και εσύ κάτι και βοήθα λίγο την κατάσταση. Και, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν καταλήξει να έχουν και τα παιδάκια τους και να είναι μια ευτυχισμένη οικογένεια. Πονηρούλης τώρα, δηλαδή αυτό, ρε παιδί μου, που κάνω Μακαλιάς, είναι κάτι που κάνεις πάντα με την κολλητή όταν δεν υπάρχει αυτή τη σχέση με την αδερφή. Πιάνεις πρώτα την κολλητή, λες, σπέρνω. Όταν η κολλητή πάει, γιατί τι καλό παιδί μου, ρε. Τέτοια έκανε. Σάντα, τι αυτό. Δεν τη χάνει την γυναίκα από ναι, ρε παιδί μου, αλλά πολύ σπάνια θα πάνε να πούνε είμαι ερωτευμένο. Συνήθω λένε μ' αρέσει, ενδιαφέρομαι.
μήπως να κανονίσουμε κάτι, κάτι τέτοιο. Είναι καλή τέχνης όμως. Θέλει μεγάλο θάρρος αντρικό να πεις είμαι ερωτευμένος με μια γυναίκα που ούτε καν έχετε βγει. Ο Δημήτρης μας έτσι. Όμως την πρέπουσα σοβαρότητα στην αδερφή της και έτσι μπορείς να ανοίξεις την κερκόπορτα και να μπεις μέσα. Για, λέμε για αυτούς που λένε αλήθεια, Γιώργο, όχι για τους άλλους. Ο Δημήτρης, όπως είδες, είπε είμαι ερωτευμένος και το κρατάει από εκείνη την ώρα μέχρι τώρα και έχουν κάνει και ένα παιδί. Δεν άνοιξε κάποια κερκόπορτα. Την επαντρέφτηκε. Την έκλεισε με τα πίσω του. Ο Δημήτρης είναι από τους ανθρώπους, από τους άντρες που όταν βάλει κάτι στο μυαλό του έχει και τον τρόπο, έχει όλη τη δυνατότητα να το πετύχει όπως ακριβώς το έχει στο μυαλό του. Πάντως και είναι από τα πολύ μεγάλα του ατού αυτό. Πάντως σκεφτόμαστε για εμάς που είμαστε μοναχοπαίδια να ξέρεις ότι κάποιοι έχουν μεγαλώσει με άλλα 8 αδέρφια. Το έχω συζητήσει και με τον Δημήτρη. Δηλαδή αυτό. Πρέπει να είναι κάτι καταπληκτικό αυτό. Το έχω ρωτήσει, φίλε, πώς είναι αυτό το πράγμα. Πώς είναι και δεν νομίζω μάνα. Ότι είναι καταπληκτικό. Η μάνα, να πούμε, η μαμά είναι. Όχι υπέροχη, όχι μοναδική, ασύλληπτη. Είναι η χαρά της ζωής. Μα δεν τα γι' αυτό τα και τα παιδιά είναι. Και ο μπαμπάς. Παιδιά σημαίνει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν περίπου 10-11 χρόνια έγκυος λεχόνα. Φυσικά. Έγκυος λεχόνα. Δηλαδή για μια δεκαετία. Στις μέρες μας είχαν χορηγό με ευτήριο. Να είναι πάντα γεροί δυνατοί όλοι τους. Είναι υπέροχοι. Σου αγαπάμε πολύ τα φιλιά μας. Και καλή επιτυχία σε όλους. Και τον εξαιρετικό χώρο το «Ο Πούπα Έποψ Καφέ» που φιλοξένησε τα τρία όνομα χωρίς. Και να πω και κάτι άλλο πριν πάμε στο νούμερο 13, ότι το παιδί της Αντιγόνης και του Δημήτρη έχει γούστο. Βλέπει την Κουκουβίζιον. Α, ναι. Ευχαριστούμε για τα βιντεάκια. Μπράβο και τα λοιπά. Και είναι τρελαμένο όπως και άλλα παιδάκια βεβαίως. Πολύ τρελαμένα με αυτό εδώ. Που με την ευκαιρία να σας πω ότι είναι ένα το οποίο μας το έχουν κάνει για την εκπομπή και δεν πωλείται κάπου γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Μακάρι να μπορούσαμε να σας δώσουμε αλλά τα πάντα. Μια καλή ιδέα. Μπορούμε να το μιλήσουμε με την παραγωγή μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μας μέτρηση και πάμε στο νούμερο 13. Γιάννη, μα καλημέρα και νομίζω ότι σήμερα η στήλη ειδικά θα μπορούσε να λέγεται επιβεβαίωση τώρα. Γιατί έκτακτα, διότι παιδιά μου, όντως, Κατερίνα μου, όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε. Όχι, εσύ με τους φίλους εκεί, τους γιοργαντάδες, να τα λέτε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε. Διότι εγώ σας είχα πει λοιπόν ήδη ότι ποιοι συζητούν με τον Ανδρέα Γεωργίου προκειμένου να συμμετέχουν στις επόμενες παραγωγές που ετοιμάζει. Λοιπόν, βλέπετε ήδη αριστερά μου τον Νίκο Πολυδωρόπουλο, ο οποίος έδωσε σήμερα συνέντευξη στο περιοδικό Χαλό που κυκλοφορεί, ο οποίος επιβεβαιώνει περίτρανα ότι έχει δεχτεί πρόταση από τον Ανδρέα για το επόμενο project. Πάμε στο επόμενο. Περίμενε. Δεν τον εκθέτει εδώ τον Ανδρέα Γεωργίου. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον Ανδρέα Γεωργίου στη συνέντευξη που έδωσε. Όχι, ρε Σιγιάννη, περίμενε, είναι πολύ σημαντικό. Ο οποίος είπε ότι δεν ισχύουν ουσιαστικά αυτά που γράφτηκαν και ελέγχθησαν. Δηλαδή, εσύ αυτά που είπες ότι έχει κλείσει. Και εδώ μαθαίνουμε από τον ίδιο τελικά έχει κλείσει. Δεν το ξέρω, Γεωργίου. Υπάρχει ένα ρήμα το οποίο κάνει τη μεγάλη διαφορά. Το έχω κλείσει, πάει να πει ότι έχω υπογράψει. Κανένας δεν έχει υπογράψει γιατί ούτε ο Ανδρέας Γεωργίου δεν έχει υπογράψει ακόμα με κάποιο. Με κάποιο κανάλι, οπότε ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να λέμε ότι έχω κλείσει. Άρα το μιλάμε για προτάσεις και σχέδια του Ανδρέα Γεωργίου, ας πούμε. Και μιλάμε για επίσημες προτάσεις και ότι αυτό που λέμε ότι όταν δίνω το λόγο μου πολλές φορές λέμε στην τηλεόραση μετράει πιο πολύ από ένα συμβόλαιο. Όχι, μετράει και στα δικαστήρια να ξέρεις. Ακόμα και η χειραψία και διαλόγου. Ισχύει, δεν είναι μόνο στην τηλεόραση. Ναι, είναι αλήθεια. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν από τον Νίκο Πολυδωρόπουλο και πάμε στον Στέφανο Πηγαήλ, ο οποίος επίσης σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Νέα Σελίδα ομολόγησε ότι έχει δεχτεί επίσης πρόταση για τη μετά το τατουάζ εποχή και η Δανάη Παπά μίλησε στην πρωινή εκπομπή του Αλφα και η οποία επίσης είπε τώρα, δηλαδή νομίζω 1η Μαρτίου ήταν συγκεκριμένα η συνέντευξη αυτή και είπε ότι και εκείνη έχει δεχτεί πρόταση από τον Ανδρέα Γεωργίου. Λοιπόν, αυτά ήταν περί επιβεβαίωσης. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα επόμενα δύο πρόσωπα. Ποια είναι. Τα οποία συμμετέχουν στο τατουάζ αυτή την περίοδο που μιλάμε. Έχουν πολύ ωραίους ρόλους και οι δύο πολύ μεγάλοι πρωταγωνιστές με μεγάλη καριέρα και τεράστιους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Είναι. Και πάμε λίγο να φύγει το μαύρο, παρακαλώ πολύ, και να κάνουμε την αποκάλυψη. Διότι έχουμε μία κυρία και έναν κύριο. Η κυρία είναι η Μυρτό Αλικάκη και ο κύριος είναι ο Απόστολος Γλέτσος. Και περιφέρεια, ρε Αποστόλη. Προσέξτε το. Βεβαίως, πολύ μεγάλα ονόματα, όπως πολύ σωστά είπες, Κατερίνα. Πρέπει να σας πω τώρα ότι ο Απόστολος Γλέτσος ήταν στην ουσία από τους πρώτους που βολιδοσκόπησε ο Ανδρέας Γεωργίου
για τα δύο νέα project που ετοιμάζει και μάλιστα του έχει αφήσει εν λευκό να του απαντήσει αν θα ήθελε να είναι στο καθημερινό ή στο εβδομαδιαίο, γιατί αυτό θα εξαρτηθεί με τις υποχρεώσεις που έχει με την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Άρα τον Ιούνιο θα τα μάθουμε αυτά. Δηλαδή, αν γίνει περιφερειάρχης ο Αποστόλης, δεν θα μπορεί. Αν δεν γίνει περιφερειάρχης, θα το σκεφτεί. Ούτως ή άλλως το καθημερινό πρόκειται να ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι για να βγει τον Οκτώβριο, ενώ το εβδομαδιαίο πάει λίγο πιο μετά, ναι, στην ουσία από το Γενάρη του 2019. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Ανδρέα, το πού τελικά θα καταλήξει. Πού? Τέσσερα ήταν τα κανάλια τα οποία υποτίθεται το διεκδικούσαν. Ο Α, το Open, ο Sky και ο Antenna. Ο Open δεν νομίζω ότι παίζει προς το παρόν. Και αν με ρωτάτε, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι μάλλον μεταξύ Antenna και Sky θα κλειδώσει το πράγμα. Μάλιστα. Θα το μάθουμε στις επόμενες μέρες και όπως έχετε καταλάβει, επειδή έχω σωστή πληροφοριοδότηση, νομίζω ότι μπορεί να είμαι και ο πρώτος που θα το αποκαλύψει. Το καθημερινό, Γιάννη, δεν θα είναι για prime time. Βεβαίως prime time θα είναι, ναι. Ωραία, άρα θα είναι το καθημερινό αν κλείσει το Sky prime time. Πηγαίνω στο Sky επίσης το remake που γίνεται με τους... Το λογοτιμής. Άρα όλα αυτά δείχνουν ότι κάποιος φεύγει γιατί δεν χωράει. Άρα ο Τούρκος δεν χωράει ο Τούρκος. Αν δηλαδή κλείσει και ο Γεωργίου με την ομάδα του στο Sky, κάπου ο Τούρκος δεν χωράει στο prime time, παιδιά. Υπάρχει ένα κενό στην απογευματινή ζώνη όμως που πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Και να ξέρεις ότι θα ξέρουμε ότι όλα αυτά πάντα ακούγονται όχι από ένα οποιοδήποτε πουλάκι. Αλλά από το πουλοπουλάκι, βεβαίως. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να ευχηθούμε στον Γιώργο Διονανθός Παρτών. Στο γνωστό, γιατί μιλάμε πάντα για τον αρχισυντάκτημα, στον Γιώργο τον Εφρεμίδη, σιδεροκέφαλος. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα ξαναευχηθούμε σιδεροκέφαλος και θα συνεχίσουμε την ενδύσιο φημέτηση εδώ στη Φωτιά τον Κούκου. Παρακαλώ. Φεύγουν τα σκαμπό κανονικά, πηγαίνουμε πάνω από τους πάγους κλπ. Δεν θα τα κάνουμε όλα αυτά όμως, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε την αντίστοιχη μας μέτρηση και πρέπει ευθύς αμέσως να πάμε στο νούμερο 10. Στο νούμερο 10 έχει ένα κούκου δελτίο. Να το πιείς το ποτήρι! Να το πιείς το ποτήρι! Από την Ελισάβετ Κλίτσι. Και Γιώργο, δεν ξέρω τι έχεις μάθει τόσο καιρό στο MasterChef. Τα πάντα. Ελπίζω να έχεις μάθει λίγο να μαγειρεύεις, γιατί η Ιωάννα Μαλέσκου ψάχνει, να ξέρεις, μάγειρα για την εκπομπή της. Και νομίζω ότι όταν το δεις θα θέλεις πάρα πολύ να πας. Άμα ψάχνει μάγειρα και για το σπίτι της, πιστεύω ότι μπορεί να πάει επίσης. Εντάξει, πραγματικά δηλαδή. Μέχρι πού θα φτάσει αυτός ο Γιώργος δηλαδή. Κορίτσια. Χάρη του, μέχρι πού. Τώρα μετά το Γιώργο έχω κορίτσια εκεί έξω. Αγαπημένα κορίτσια που βλέπατε το Δημήτρη Σκουλό να μιλάει. Ότι για τότε που θα ήταν ποδοσφαιριστής, αλλά δεν έγινε. Δεν έγινε. Για μπάσκετ. Ξανά ποδόσφαιρο. Ξανά μπάσκετ. Και άλλο μπάσκετ. Θα τον δείτε να παίζει μπάσκετ. Και είναι πάρα πολύ ωραίος μέσα στο γήπεδο. Σας το λέω εγώ. Καρφώνει. Τι άλλο θα δούμε, τι άλλο θα δούμε στο νούμερο 10. Έχω και έναν Αλέκο Σοβίτη που δεν παίζει μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ μακριά από τον μπάσκετ. Έχει μία εμφάνιση που δεν το περιμένετε. Έχει μία εμφάνιση που είναι αποκριάτικη, αλλά είναι όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Και έχουμε και ένα Γιώργο Καπουτζίδη που επιτέλους απαντά στο γιατί δίνει όλες αυτές τις μάχες ένας άνθρωπος που εμείς δεν το περιμένουμε, ας πούμε, να κάθεται, να τσακώνεται με άλλους, με ανθρώπους από άλλες εκπομπές, και όμως το κάνει, το εξηγεί ξεκάθαρα στο νούμερο 10. Λούστηκε στο φως η Γουεντζόου.
Μια ολόκληρη πόλη στην Κίνα λαμποκόπησε με 707.667 φωτάκια και εννοείται πως μπήκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Μην ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Τα φώτα. Καλημέρα, λαμπερή φίλη μου. Είπα για λάμψεις και φώτα, ώρα να υποδεχτώ τη Τζέι Λο, η οποία δεν πρόλαβε να περάσει δαχτυλίδι, τσουπ, έσκασε το σκάνδαλο. Μπορεί ο Άλεξ Ροντρίγκες να της έκανε ονειρεμένη πρόταση γάμου, ωστόσο ένας παίκτης του baseball, ο Χωσέ Κανσέκο, βγήκε στα social και διατυμπανούσε, άλλος αυτός, πως ο αραβωνιάρης της Τζένιφερ την απατά με την πρώην γυναίκα του. Η Τζέι Λο ανάρτησε φυλάκια, αγκαλίτσες και το μονόπετρο γκουμούτσα για να κλείσει στόματα. Πάρτε popcorn, θα έχουμε συνέχεια. Α, θα δοκιμάσω λίγο, παιδιά, δεν θα κρατηθώ. Τι έχω πάει, κάτι μου συμβαίνει σήμερα εμένα. Τι έπαθε η Ελένη Μενεγάκη της Κρήτης. Έχει κλείσει άνθρωπος και πρέπει να τρως που και που, λίγο. Τα λες αυτά, ακούει η μάνα μου και μου στέλνει μηνύματα. Πάλι δεν έχεις φάει, παιδί μου. Πρέπει να βρεις κάποιον μάγειρα να είναι κοντά σου. Τι εννοεί. Δεν ξέρω, έναν συνάδελφο, έναν οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Θέλω να εκμεταλλεύομαι καταστάσεις, αλλά άμα υπάρξει κάποιος που θέλει να έρθει κοντά μου, ας καλέσει τώρα και σε αφήσει το μήνυμά του. Θέλει κάποιος μάγειρας να έρθει πιο κοντά μου. Στείλτε βιογραφικά στην Ιωάννα Μαλέσκου. Ταχυδρομήστε της και κάνα κουλή. Ποτέ δεν ξέρετε. Άνοιξε την πόρτα του Μόντους Βιβέντι του ο Κράτερος και μίλησε για τα ζουζούνια του στην Ελένη. Ο Αρίος μπορεί να σπάσει 10 πράγματα την ημέρα. Θέλει να σπρώξει τον καναπέ, να κάνει μια μικρή μετακόμιση στο σπίτι, να βάψει όλους τους τοίχους. Όχι, 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 σε παρακαλώ. Η άλλη από δίπλα το απολαμβάνει. Βρε σε ποιους να έμοιασαν, σε ποιους να έμοιασαν. Πάει μόνος του, γλυκά, πολύ ωραία, φουλός. Σιγά μην πήγαινε τόσο μπόι τσάμπα. Ο Δημήτρης Σκουλός, πριν στρωθεί για το GNTM 2, έκανε τα μπασίματα, έκανε τις τρίπλες του, έβαλε και τα καλάθια του στον αγώνα του τουρνουά Basket Ground κόντρα στους Καπουτσίνο Knights. Η ομάδα του μάλιστα κέρδισε με σκορ 76-54. Μύρισε τη Ρινίνη. Ελάτε, βρείτε ποιος κρύβεται πίσω από την drag αμφίεση. Κι όμως είναι ο Αλέκος Ισοβίτης. Φτερά, πούπουλα, heavy makeup, η πιο νέρε φίλε αμφίεση του φετινού καρναβαλιού. Πρεμιέρα έκανε χθες στο Open ο Λάκης Λαζόπουλος. Μεταξύ άλλων, μίλησε και για το περιστατικό με πρωταγωνιστή τον ίδιο και τον Αλέξη Κούγια πριν από λίγες μέρες σε νυχτερινό κέντρο. Για πρώτη φορά στα τόσα εκατομμύρια μηνύσεις που έχω φάει, είναι η πρώτη φορά που αποφάσισα να ακολουθήσω νομική οδό. Γιατί σπούδασα νομική και ξέρω ότι μόνο έτσι μπορώ να υπερασπίζω τη δουλειά μου. Για τη δουλειά μου το κάνω και για το δικαίωμά μου να κάνω σάτυρα. Και δεν θα μπορεί κανείς να με εμποδίσει να την κάνω. Και ούτε θα με σπρώχει κανείς, ούτε θα μου χώνει τα χέρια του στα μούτρα μου, ούτε θα με απειλεί. Ραντεβού στα δικαστήρια. Μυθικά τέρατα. Όχι, δεν θα μας βγει σε καλό. Μυθολογία δηλαδή. Κακός ο λύκος. Δεινόσαυρος, πίθηκος, μαϊμού, λιοντάρι. Μινόταυρος, Ηρακλής, Ιάσονας. Λεντάζει νεμέας, λεμέα ύδρα. Λεντάζει νεμέας, λεμέα ύδρα. Ευτυχώς για μας και το Λούμπεν υπάρχει το ρουκζούκ και διασκεδάζουμε. Η Ζέτα δεν ξέρω πόσο διαλογισμό χρειάζεται μετά για να ισιώσει. Και κλείνω με Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος εξήγησε στην Ελένη γιατί έχει αποφασίσει να ορθώνει ανάστημα και να μιλάει. Θα ήταν ανυπόφορο το να μην μιλάω ή το να πρέπει να κουνάω συγκαταβατικά το κεφάλι σε πράγματα τα οποία εγώ τα θεωρώ απαράδεκτα. Αντιδημοκρατικά, ρατσιστικά και φασιστικά. Νιώθω ότι εγώ εξελίχθηκα, νιώθω ότι εγώ θέλησα να πάω μπροστά. Και στην ουσία αυτή είναι και η λύση. Αν θέλεις να διεκδικήσεις δικαιώματα για σένα και για αυτόν που χρειάζεται, πρέπει να δυναμώσεις, πρέπει να δώσεις μάχες. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη στο Γιώργο Καπουτζίδη από την Ελένη Μενεγάκη, γιατί ήταν αυτό ένα θέμα το οποίο έφυξε και περισσότερο. Και πραγματικά νομίζω ότι και η ίδια η Ελένη στην αρχική της ερώτηση είπε για το πόσο διαφορετικός είναι ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια και πόσο διαφορετικά θέλει να κάνει τα πράγματα πια και πόσο πιο ελεύθερα και έντονα εκφράζεται και εκφράζει αυτό που θέλει. Ναι, γιατί ουσιαστικά τον ρώτησε γιατί επιλέγει να δίνει όλες αυτές τις μάχες. Γιατί και εδώ στην εκπομπή τη δική μας είχε απαντήσει στο Δημήτρη Γκαρέζο σχετικά με το τι είχε γίνει, τέλος πάντων, με την εκπομπή του δεύτερου.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απαραίτητο να το κάνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι σε μια σχολιαστική εκπομπή, δεν προκαλεί με τα σχόλιά του αντιδράσεις. Οπότε είναι προς τιμήν του το ότι επιλέγει, ενώ έχει εξελιχθεί ο ίδιος, να δίνει τη μάχη που θεωρεί και ο ίδιος ότι κάνει τον κόσμο λίγο καλύτερο. Δηλαδή έχει ένα δημόσιο λόγο και τον χρησιμοποιεί πάρα πολύ ωραία και με φοβερή αξιοπρέπεια. Και ακόμη και αν επηρεάζει έναν εκεί έξω, είναι. Ναι, είναι κάτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, συγγνώμη, γιατί σα βλέπω έτσι. Εντάξει, θέλω να πούμε τώρα για τον Καπουτζίδη. Είναι στάση ζωή του αυτό το πράγμα. Επιλέγει τα μίντια για να τοποθετείτε δημόσια για αυτό το πράγμα. Και μπράβο του που δέχεται και το όποιο κόστο, αν και νομίζω δεν είναι κόστο. Νομίζω ότι ο κόσμο τον ακολουθεί και τον χειροκροτεί για όλα αυτά. Να πάμε όμω και στο χθεσινό Λαγκελαζόπουλο. Θυμόμαστε όλη την προηγούμενη εβδομάδα τι είχε γίνει το σκηνικό με τον Αλέξη Κούγια. Περίμενα και εγώ προσωπικά ότι την απάντηση θα τη δώσει στην πρεμιέρα χθες το βράδυ της εκπομπής του. Έτσι και έγινε. Ο Αλέξης Λαζόπουλος λοιπόν. Ναι, το μίλησε αρκετή ώρα γι' αυτό και περιέγραψε ακριβώς τι έγινε. Χωρίς να κάνει σάτυρα, στο κομμάτι που αναφέρθηκε στον Κούγια ήταν, αν θέλει, μια δημόσια τοποθέτηση του Λαζόπουλου που ουσιαστικά είπε δύο πράγματα. Τη δική του εκδοχή για το πώς έγινε το περιστατικό, που διαφέρει από την εκδοχή του και κύριου Κούγια. Και κάλεσε βεβαίως να δώσουν και τις κάμερες του μαγαζιού για να επιβεβαιώσουν όλα αυτά τα οποία πολύ έλεγε. Σωστά. Είπε λοιπόν για τη δική του εκδοχή, δηλαδή ότι ο Κούγιας από πίσω και του έπιασε το πρόσωπο και του είπε πολλά κοσμητικά. Και το δεύτερο είπε και επιβεβαίωσε και αυτό που είχαμε πει εκείνη τη μέρα εμείς εδώ στην εκπομπή, ότι για πρώτη φορά θα κινηθεί νομικά εναντίον του Κούγια, για πρώτη φορά στη ζωή του θα κινηθεί νομικά εναντίον ενός ανθρώπου που ουσιαστικά του απαγορεύει να κάνει σάτυρα και ουσιαστικά του επιτίθεται σε, όταν αυτός βρίσκεται σε δημόσια θέα. Νομίζω ότι ήταν πολύ σαφής ο Λαγκελαζόπουλος. Και θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα στην Δεσποινίδα Μαλέσκου αυτή τη στιγμή. Θέλω λίγο να κοιτάξετε τη Δεσποινίδα Μαλέσκου, γιατί εμείς σας έχουμε μία πρόταση αυτή τη στιγμή που μπορεί να σας αφορά. Λίγο να δούμε τον Γιώργο μας. Ωραία. Ορίστε ο μάγειρας που ψάχνατε. Ξέρετε κάτι, δεν έχει σημασία ο προορισμός, αλλά το ταξίδι και οι επαγγελματικοί δρόμοι μπορούν να σε βγάλουν παντού. Φτάνει να περνάς καλά και να μπορείς και να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και τούνελ, εγώ το αγαπάω πολύ. Τη μαγειρική. Τη μαγειρική αγαπάω πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσα δίπλα στην Ιωάννα Μαλέσκου να αναδείξω το ταλέντο μου. Μπορώ να μαγειρέψω όχι τα πάντα, αλλά με λίγη αγάπη μπορούμε να τα μάθουμε ένα μαζί. Ένα πουλί μπορείς να το φτιάξεις. Ένα πουλί το έχουμε. Η αλήθεια είναι και λίγα αυγά και λίγα μακαρόνια μέχρι εκεί. Ναι ρε παιδί μου, και είπαμε ο άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί πάντα. Αλλά νομίζω ότι με τέτοια συντροφιά, αυτό είπες ουσιαστικά, ότι θα μάθεις να μαγειρεύεις καλύτερα. Στη ζωή χρειαζόμαστε κίνητρα, κρατερέ. Φυσικά. Εσύ νομίζω ότι έχεις τώρα ένα κίνητρο, έτσι δεν είναι? Το μεγαλύτερο. Πάρα πολύ. Το μεγαλύτερο κίνητρο που έχεις. Λαμπρά. Πραγματικά τα κίνητρα είναι προσωπική υπόθεση. Να μείνουμε λίγο, σε παρακαλώ, στα κίνητρα, αλλά κυρίως τα ταλέντα, τα κρυφά που κρύβουμε μέσα μας. Και μόνο κρυφό δεν είναι το ταλέντο εδώ του Δημήτρη Σκουλού. Έλα, πολύ καλό. Παιδιά, ξέρει μπάσκετ. Πολύ καλό. Ο Σκουλός, πρώτη φορά καταρχήν το βλέπουμε να παίζει μπάσκετ. Τον έχουμε ακούσει να μιλάει για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο κτλ. Όχι όμως η Λιάννα που τα έχει κάνει όλα. Εδώ είναι λίγο διαφορετική περίπτωση. Η αλήθεια είναι, ξέρει το lay-up για να αλλάζει χέρι. Γιατί την έχεις δει ότι δεν τα κάνει. Α, τη σπόντα τώρα. Γιατί εγώ είχα αυτό το ατύχημα και άλλαζε και δεν έχω δει διάφορα πράγματα που παίξαμε. Λοιπόν, το τρίποντο είναι τρίποντο. Καταρχήν, το τρίποντο είναι τρίποντο. Το lay-up που αλλάζει χέρι, ξέρει μπάσκετ. Επίσης, από αριστερά και από δεξιά, που είναι χωρίς ταμπλό καθόλου, το λεγόμενο άγγιχτο που λέγαμε εμείς παλιά. Άγγιχτο. Ναι, φίλε, το άγγιχτο. Είναι επίσης. Πρέπει να ξέρεις να παίζεις. Θυμίζει τουλάχιστον Ντένις Ρόντμαν, χωρίς να έχει την κεντρική εμφάνιση. Νομίζω ότι έχει επηρεάσει λίγο σκούφος. Θα σας πω εγώ. Την υδρώνει τη φανέλα. Τρέχει πάνω κάτω στο γήπεδο. Να θυμίσουμε ότι ο Δημήτρης Κουλός είναι και 50 χρονών, έτσι. Δεν είναι. Πόσο είναι? Δεν άκουσα πόσο είναι. 50. Καλά, 50. Το λέμε σαν να είναι 70. Τριαντάριδες και 25 για πλάκα. Και 48. Αυτό είναι πλάνα, καταρχήν εξηγήστε μου λίγο, το έχω χάσει. Αυτό είναι πλάνα τώρα τωρινά. Ναι. Είναι ο Σκουλός που έπαιζε. Όχι, όχι, είναι που έπαιζε χθες. Πολύ ωραία. Το άλλο θέλω να ρωτήσω εγώ είναι, τον Κρατερό από την Μενεγάκη εχθές τον παίξαμε? Ναι, και βεβαίως είδαμε για πρώτη φορά κιόλας πλάνα από τον χώρο του, έτσι, το Modus Vivendi. Που τον ξέρετε εσείς καλά, βέβαια, γιατί τον έχουμε δει, έχουμε πάει. Αλλά ο κόσμος πρώτη φορά έχει πλάνα από αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, έτσι, Κρατερέ? Σωστό, σωστό. Και από τον εξωτερικό χώρο του Modus Vivendi. Και από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού, που αρέουν σε, όπως καταλαβαίνετε. Και από μουσείο και από παραλία. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Ήταν από τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, λοιπόν. Κάναμε μια συνέντευξη με την Άννα στην Παραθυσανού για την εκπομπή της Ελένης. Πολύ, πολύ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία. Περάσαμε λίγο make-up, γιατί δεν έβαλες, παιδί μου, λίγο make-up? Δεν βάφομαι εκτός πλακό. Γυάλιζες.
Γυάλιζε γιατί είναι αυτόφωτος. Ο Σισοβίτης πάλι. Μισό λεπτό πριν το Σισοβίτη, θα το πει για το Σισοβίτη. Θέλω να πω για τη φωτογραφία του Αριώνα που ξυσκίζει πραγματικά τους πίνακες που έχει ζωγραφίσει η Έλια. Δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα, αλλά θα μεγαλώσει, θα μάθει και θα σέβεται την εργασία και την τέχνη. Όχι, αγόρι μου. Όχι, σε παρακαλούμε πολύ. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Αν γίνεται να. Όχι. Τέτοια. Λοιπόν. Ο Σισοβίτς παρασεβάστηκε τις απόκριες. Εντάξει, είπαμε να ντυθείς. Ωραία, πιέζα να δει το παλάκι να βγει λίγο με το μακιγιάζ. Αυτή δεν είναι η λογική ρεσί των αποκριών. Δηλαδή... Και οι δύο. Τι λέτε. Εμένα μου έκανε λίγο υπερβολικό, παιδιά. Δηλαδή αυτό το άσπρο έχει βάλει τόσο μακιγιάζ πάνω του. Έχει βάλει το φορεματάκι, τα πίπουλα και όλα τα άλλα τα διάφορα, τα κόκκινο κραγιόν. Εντάξει, μα οι απόκριες είναι υπερβολή από μόνες τους, ρε Σιγιώργο. Τι θα έκανε ο άνθρωπος. Δηλαδή, θες να βγω τώρα έξω να ντυθώ κάτι σε απόκριες και να λέει α! Να η Τζόρτια, δεν με έχει δει. Δεν με έχει δει. Να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Όποιο είδε αυτό εδώ, το ενώ την μεταμφίεση του Σοβίτη, είπε α, να και ο Αλέκος Σοβίτης που έκανε. Όχι, ρε παιδιά. Όχι, αλλά δεν μπορεί να βγαίνει ο Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος εδώ πέρα έβαζε φαλάκρες και ξέρω εγώ πόσο μακιγιάζ και ντύθηκε αγάθωνος να πει ότι είναι υπερβολική μια εμφάνιση. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι πιο εμπνευσμένη η δική μου στολή. Όχι, όχι, όχι. Αυτό εδώ είναι εξαιρετικό και δεν έχετε δει εμένα την παντημένο μπαλαρίνα. Το μακρύ μαλάκι μου με σκιές, ωραία πράγματα και με μια αντίστοιχη τουαλέτα. Θέλω μια χάρη. Θέλω να το φέρετε λίγο μπροστά γιατί δεν το έχω δει. Θέλω να το δω. Αν γίνεται. Ωραία, όσο το βλέπει, να σου πω ότι οι προσλαμβάνει στη Σοβίτη είναι συγκεκριμένε. Όταν έχει μεγαλώσει, όταν έχει περάσει άπειρο χρόνο ζωή σου στη Μύκονο και εκεί ουσιαστικά έχει δει τι κορυφαίε drag queen όλου του κόσμου. Στο παλιό Πιέρος, οι προσλαμβάνωσες λοιπόν που έχεις είναι συγκεκριμένες και έχεις μέτρο σύγκρισης. Αφού ο άνθρωπος ήθελε να ντυθεί, μωρέ, θα το κάνει καλά και μπράβο του. Μπράβο του. Λοιπόν, πάμε στο νούμερο 9 τώρα, πάμε με αυτά και με αυτά. Πάμε στο νούμερο 9, γιατί είναι ένα βίντεο που σου έρχεται κατευθείαν από τη μαρτυρική μου τη Μεγαλόνισσον και μιλάω για την κυρία Θέκλα, την εθνική μου ψυχολόγο. Χειροκροτήστε λίγο. Χειροκροτούμε για την Κύπρο ή για την κυρία Θέκλα. Για την Κύπρο. Όχι, χειροκροτούμε γιατί μας δίνει λύση σε άλλο ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί όλες. Εμένα σίγουρα με έχει ταλαιπωρήσει, θέλω να σου πω. Τι σχέση μπορεί να έχει το αμάξι ενός άντρα, μικρό ή μεγάλο, με το εργαλείο του. Ένιωσα λίγο ντροπή μέσα μου. Όχι, όχι, μην κάνεις έτσι. Έχει ταλαιπωρήσει εσένα αυτό το πράγμα. Εμένα τι τοποθέτηση ήταν αυτή, πραγματικά. Όχι, γιατί έρχεται ο άλλος τώρα πρώτο ραντεβού να σε πάρει και κοιτάς το αμάξι είναι μεγάλο. Μην ήθελες να πεις κάτι άλλο. Πίσω σκέψη υπάρχει. Αν είσαι γυναίκα λοιπόν που σε ενδιαφέρει ποσότητα και όχι ποιότητα, η λύση είναι στο βίντεο αυτό. Πάρτιν στο νούμερο 9. Ξέρετε τι λένε στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία είχαν κάνει και μια ωραιότατη καμπάνια για αυτούς που τρέχουν. Και έλεγαν όσο πιο πολύ τρέχεις, τόσο πιο μικρό είναι το εργαλείο σου. Ναι. Για το εργαλείο το λένε και για την επίδειξη. Δηλαδή λένε αν κάποιος αγοράσει ένα πολύ ακριβό και πολύ μεγάλο αυτοκίνητο, κάνει υπεραναπλήρωση για να... αναπλήρωσε κάποιο άλλο κενό. Χωρίς να είναι απαραίτητο ότι όποιος έχει μεγάλο αυτοκίνητο έχει μικρό εργαλείο, αλλά λέγεται αυτό. Ότι έχεις ανάγκη υπεραναπλήρωση, ανάγκη να έχουμε. Πάρτε όλο μικρό αυτοκίνητο για να φαίνεται ότι έχετε μεγάλο εργαλείο. Πάλι εδώ ως κούκου, έχουμε αυτό. Έχω λίγο μια ερώτηση. Τον όνοιτο. Και το μεγάλο το καταλάβαμε και όλα, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς εγώ λίγο έχω μπερδευτεί, αν θέλετε μία απορίουλα έχω. Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, ακριβό αυτοκίνητο όμως. Ναι. Τι πρέπει να καταλάβουμε. Γιατί έχει να κάνει με αυτό που είπε η Τζόρτζια, με την ποιότητα. Και όλα τα υπόλοιπα που υποθήκανε. Δεν πήρα σαφή απάντηση. Κοίταξε, είναι μικρό ή ακριβό. Είναι τόσο μικρό το οποίο δεν χωράμε καν και οι τρεις. Άρα κατάλαβες. Ναι, μάλιστα. Η κυρία Θέκλα προηγουμένως είπε ότι υπάρχει μια υπεραναπλήρωση του μωρίου, να το πω έτσι ευγενικά, γιατί είναι και 10 παρά 20. Αν το αυτοκίνητο είναι και μεγάλο αλλά και ακριβό. Εδώ νομίζω ότι έπρεπε να έχετε κάτι. Για να δούμε πόσο είναι, αυτό είναι 1,5 μέτρο. Εντάξει, μεγάλο. Συγχωρήσεως. Και λίγο. Εγώ δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Η αλήθεια είναι, για να βγάλω την ουρά μου απ' έξω, εγώ από τους τρεις έχω το πιο μικρό και φτηνό αυτοκίνητο.
Εμείς έχουμε οικογένειες και πρέπει να φοράμε στα καρότσια. Πέτρε, Στέφανε, τίποτα. Πες τα βρε κατένα. Έλα, φιλαράκο, ξεκλείδωσε. Πρώτη, έφυγε. Πόρτα, πόρτα. Στέφανε. Κλείδωσε. Πάμε στο νούμερο 8. Είστε όμως πραγματικά πολύ τρελή που φέρετε ένα αυτοκίνητο μέσα για ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα τέτοιο ζήτημα. Μα συγγνώμη, έρχεται τώρα με μικρό αυτοκίνητο. Τι θα συμπεράνω εγώ πρώτο ραντεβού. Τι θα συμπεράνει με το μικρό το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω, είπε η κυρία Θέκλα, συγγνώμη. Χαμηλή αυτοπεποίθηση, υπεραναπλήρωση του. Και ενώ που υπάρχει κάτι τέτοιο, ίσως. Θα τρελαθώ. Λοιπόν, κύριε θέλετε μου, να πάμε λίγο στο νούμερο 8, αφού μετρήσαμε και όταν αναμετρήσουμε τέλος πάντων και κάναμε και όλα αυτά που ήταν να κάνουμε. 8, 8, παιδιά. Πάμε στο νούμερο 8, γιατί είναι η ώρα για MasterChef. Ναι! Πολύ ωραία η δοκιμασία χθες. Ζαχίρ, Γιάννα και Ασημίνα ρίχτηκαν στη μάχη της κουζίνας για να διεκδικήσουν τη θέση τους στο MasterChef, αλλά ξεκίνησαν τα όργανα νωρίς, όταν στο σπίτι, όπως βλέπουμε τώρα εδώ στο βίντεο, άρχισε κάποια αντιδικία της Άλκης της, ουσιαστικά με τη Σπυριδούλα, χωρίς να το πει στη Σπυριδούλα βέβαια, γιατί εκείνη μπήκε και χαιρέτησε τη Γιάννα. Κάτι το οποίο θεώρησε η Άλκης της είναι υποκριτικό. Μετά είδαμε τη δοκιμασία, είδαμε τον Ζαχίρ να μην μπορεί να συνεργαστεί με τον Παντελή. Εντελώς τυχαίος ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Παντελή. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα δείτε και εσείς ευθύς αμέσως στο νούμερο 8. Θέλω να γυρίσω στο τίποτα άλλο, γιατί δεν θέλω να αφήσει μόνη μου εδώ μέσα. Γιατί είναι σαν να αφήνει ένα πρόβατο με τις λύκους. Ένα τέτοιο πράγμα. Η αλήθεια είναι κακά τα ψέματα, τι σε σκέφτομαι. Αυτά πρέπει να σκεφτείς. Η Μανούλα μου έτοιμη. Η Μανούλα έτοιμη. Τι γίνεται, πάει. Έτοιμη, τα μάζεψε με τι δεν χρειάζεται να τα μαζέψει όλα. Όχι, μάνα μου, η Μανούλα είναι νοικοκυρεμένη, μάνα μου, τα έχει μαζέψει. Ξαναγυρνάμε πίσω, ε. Τι ναι, μ' αρέσει, μη τι λες ναι, δόθηκε ξαναγυρίσει. Βέβαια, είπα. Είτε για να δειχθεί κάποιος, είτε για να θολώσει τα νερά, είτε για να ρίξει λάσπη στα μούντρα κάποιου. Εμφανίζεται τη στιγμή που μαζεύει ο άλλος τα ρούχα του και μέσα στο σπίτι δεν λένε ούτε καλημέρα. Έλα, μάνα μου. Όχι, μάνα μου, μάνα μου. Θα φύγει, μάνα. Θα σας αφήσει ορφανά. Δηλαδή, μόνο εγώ τα θωρώ αυτά τα πράγματα. Θέλω σίγουρα να μείνει η Γιάννα, διότι έχουμε δεθεί περισσότερο. 50 λεπτά ο χρόνος, ο οποίος ξεκινάει από τώρα. Πάμε. Τόσο χοντρά τα θέλει. Ναι, είναι για να γίνουν... Λάδια, τέτοια πράγματα θέλουμε. Κράντς, κράντς. Μην είναι πάνω από τη φωτιά, Ζαχίρ. Και τα σκουπίδια, προσπάθησε να είσαι λίγο πιο μαζεμένος. Ρε, μη μου μιλάς πάρα πολύ. Θέλω να τελειώσει μια δουλειά μετά. Τα σκουπίδια σου πρόσφυγε. Εκεί την προηγούμενη φορά τον είχα βάλει να με βοηθήσει. Του είχα πει: θέλω να με βοηθήσει από πάνω, αλλά δεν θέλω όλη την ώρα να μιλάς. Γιατί όταν μιλάς όλη την ώρα, προκειμένου θα με ζαλίσεις και κάνω λάθος. Ποτέ δεν ακούει ο Ζαχίρ. Εγώ απλά φωνάζω, του λέω διάφορες συμβουλές, ό,τι αντιλαμβάνομαι εκείνη τη στιγμή, απλά για να περάσει το υποσυνείδητό του και κάποια στιγμή ας πούμε να το κάνει. Άσχετα που μπορεί να λέει εμεί. Σταμάτα και τα λοιπά, εγώ συνεχίζω να του λέω. Πλύνε το πριν το χρησιμοποιήσεις, έτσι. Μη μιλάς για όλα. Ζαχίρ, σ' αγαπάω, να ξέρεις. Ξέρεις πώς να τα κόψεις το μαντολίνο, καλή μου. Ναι, μωρέ, θα το βρω, μωρέ. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι σάλτσα δεν έχει βάλει. Ναι. Με τι, αφού η ντομάτα είναι εδώ. Κάνει τώρα, ρε. Νομίζω ότι είναι λίγο πίσω, να ξέρεις. Τις φωνάζουμε κι εμείς από πάνω, τελείωνε, θέλω πιο γρήγορα, κάνε κάτι, πρέπει να έρθει σπίτι, να καταπολεμήσουμε μαζί όλο αυτό που γίνεται. Δεν αντέχω να αφήνεις ένα πρόβατο με 250 λύκους εκεί μέσα. Ζαχίρ, η κατσαρόλα δεν είναι αναμένη, να ξέρεις. Α, είναι, εντάξει, εντάξει. Δεν την έβλεπα, sorry. Το μάτι ήταν ανοιχτό, με φούναξε 5 φορές. Το μάτι και το μάτι και το μάτι. Στο τέλος, για να συγκορευτεί ότι δεν το δουλεύω πραγματικά, σηκώνω την κατσαρόλα και βλέπω, δες, το μάτι είναι ανοιχτό ή όχι. Τον έχεις τρελάνει. Ρε φίλε, εντάξει, όλα στραβά σήμερα, ρε φίλε. Κοίτα εδώ, πώς θα το πιάσω. Σταμάτα να γκρινιάζεις. Έχει χάσει λίγο την μπάλα, αλλά θα την βρει την μπάλα. Δεν έχω χάσει τίποτα. Βοήθεια δεν έχω. Πάμε ρε Ασημίνα που δεν έχεις βοήθεια. Μπορείς να μην μιλάς και να βγάλεις πιάτο. Ασημίνα, μην με καθησυχάζεις όμως. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Μα έτσι πρέπει να το κάνω. Εντάξει. Τι να κάνω. Φώναξε πάλι. Το ψάρι το αριστερό. Κατέβασε. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά δεν έχουμε. Λεμόν. Τρία. Δύο. Ένα. Τέλος χρόνου.
Υπήρξε μία ένταση, όπως λέμε, υπήρξε μία αγωνία, υπήρξε μία... Και ο Ζαχίρ, αφού βρε καλέ μου Ζαχίρ, αφού δεν θέλεις να σου μιλάει στην ο Παντελής και αφού ξέρεις ότι έτσι θα κάνει ο Παντελής, γιατί τον διαλέγεις για να σε βοηθήσει. Απ' την άλλη και ο Παντελής μας. Τώρα κοιτάξτε, ας πούμε, έχει ένα δίκιο. Με ποια έννοια? Πολλές φορές στην ταχύτητα πάνω μπορούμε να κάνουμε πράγματα αυτόματα τα οποία θα ήταν λάθος. Δηλαδή, κάτι που ακούγεται υπερβολικό, πλύνε το κουτάλι πριν το ξαναχρησιμοποιήσεις, που του είπε, που είχε πέσει κάτω. Και του έκανε ο Ζαχίρ, το ξέρω. Καμιά φορά μέσα στην ταχύτητα μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο δεν το κάναμε, γιατί είμαστε λίγο όχι πολύ καλά συγκεντρωμένοι. Βέβαια, πρέπει. Δεν κρατερέ, θα τσακωθούμε τώρα με τον Παντελή. Πρέπει να γνωρίζεις όμως, όταν είσαι πάνω στον εξώστη και κάποιος έχει επιλέξει από κάτω να τον βοηθάς, ότι εσύ πρέπει να είσαι 10 φορές πιο προσεκτικός και να μην του λες του άνθρωπου ό,τι να είναι και συνέχεια άχρηστες συμβουλές που, που το μόνο που θα κάνει για τον Παντελή εννοώ. Που το μόνο που θα του κάνουν είναι να τον αγχώσουν. Εντάξει, αυτό με το μάτι ήταν λίγο υπερβολικό, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι είναι ένα σποκάρι. Γιατί ο Ζαχίρ πρέπει να σκέφτεται δύο και τρεις φορές το ποιο θα επιλέξει για να τον βοηθήσει. Δηλαδή, νομίζω όταν φτάνουν σε αυτή τη διαδικασία, καλό είναι να επιλέγουν κάποιον ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός μάγειρας, ψύχρεμος και μπορεί να μεταφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, παρά κάποιον φίλο που μπορεί να μην το έχει και πάρα πολύ έτσι. Δεν είναι ο Παντελής ο πιο ψύχρεμος παίχτης μέσα σε αυτό το σπίτι του MasterChef που βλέπαμε το. Που βλέπαμε το εν κουλί, περίμενε. Κουλαριστός ή ο πιο ψύχρεμος. Και ψύχρεμος και κουλαριστός. Εν κουλί του Πάμπου, τον βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και ο άνθρωπος δεν μίλησε καθόλου και αντιθέτως έβγαλε και ένα πιάτο σωστό. Και πέρα από αυτό, ήθελε, το είπε και ο ίδιος ο Παντελής, να του μιλήσει στο υποσυνείδητό του και να τον βοηθήσει να περάσει. Δεν είναι χαβαλές, Γιώργο μου, Παντελή. Συγγνώμη. Όχι ψύχρεμος, κουλ. Πολύ κουλ, τόσο πολύ που καμιά φορά κοιμάσαι. Δηλαδή, δεν είναι παιδί μου, σαν την κριτικιά που όταν πάει πάνω στην κάμερα, όταν κάνει δηλώσεις. Θα σε κάνει να την προσέξεις και να σου κατηλεί και αλήθειες πλέον οι άλλοι. Ναι, σαν αυτή που είπε με το πρόβατο και τους λύκους. Όχι αυτή. Αυτό το αφήνω γιατί αυτός είναι ο χαρακτήρας της, την έχουμε μάθει εδώ και ένα μήνα και παραπάνω. Αν δεν έλεγε και μια χοντράδα, δεν ήταν η άρτηση. Λέω για το άλλο. Λέω για αυτό εδώ με τη Σπυριδούλα που ουσιαστικά μας λέει για πρώτη φορά ότι όταν κλείνουν οι κάμερες, δηλαδή αυτά που δεν βλέπουμε εμείς από το MasterChef, αλλά δεν τα βλέπουν και στο control, γιατί δεν υπάρχουν συνεχώς κάμερες. Εκεί, όπως έχουμε την άρκηση, κάποιοι έχουν διαφορετικές συμπεριφορές. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα ότι η Γιάννα δεν μιλιέται κανονικά. Πες τα, Στέφανε, γιατί τόση ώρα είμαι απ' έξω, γιατί σήμερα κάποιος με έχει φτύσει. Με δεν έχει γίνει διαφορετικά και ούτε σήμερα. Καλημέρα, γιατί αν πραγματικά δεν τη λέει καλημέρα, αν τη λένε καλημέρα και έχει γίνει αυτό, είναι υποκριτικό. Και έχει γίνει αυτό μετά που παραλίγο κλαίει μία που μαζεύει άλλη. Εγώ νομίζω ότι σε αυτόν που δεν λένε καλημέρα, μάλλον είναι η Άλκηστη, η οποία είναι ένας άνθρωπος, είναι πάρα πολύ κλασική περίπτωση ανθρώπου που συνεχώς έχει γύρω τις εχθρούς και σκευωρίες. Μπορεί να Μαριλού μου, θέλω να το συζητήσουμε αυτό, αλλά πες μου την άποψή σου για αυτό πρώτα. Αν πραγματικά η Σπυριδούλα με τη Γιάννα δεν λένε καλημέρα και έρχεται ας πούμε Σπυριδούλα και σου κάνει ότι όχι μανούλα μου θα μείνεις και τα λοιπά, δεν είναι υποκριτικό? Ναι, απλά εγώ δεν το πιστεύω, αυτό είναι το θέμα. Δεν πιστεύεις ότι έχει συμβεί? Δεν πιστεύω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό. Έτσι. Πιστεύω ότι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα στη Σπυριδούλα και την Άλκηστη. Γιατί όλες οι δηλώσεις και της Άλκηστης είναι απίστευτα εγωκεντρικές. Δηλαδή υπήρχε και για τη Γιάννα. Δεν λέει να μείνει γιατί της αξίζει, γιατί είναι καλή μαγειρικά, γιατί έχει να εξελιχθεί. Λέει να μην με αφήσει μόνη μου, να μείνει με πρόβατο μέσα στους λύκους. Είναι πάρα πολύ εγωκεντρική. Οπότε ίσως και οτιδήποτε νιώθει ότι βιώνει οποιοδήποτε άλλος παίκτης έχει σχέση με τον εαυτό της. Το χαρούμενο σε όλη αυτή την ιστορία ποιο είναι, δεν ξέρω αν το είπατε τώρα που ήμουν έξω. Είναι ότι η Γιάννα θα είναι εδώ σε πάρα πολύ λίγο μαζί μας. Οπότε θα τη ρωτήσουμε. Ναι. Μιλάει με τη Σπυριδούλα, της φάνηκε της ίδιας περίεργο? Είναι η άλκηση έτσι όπως τα λένε τα πράγματα? Δηλαδή, Ναι. Γιατί, επειδή μπήκαμε και στη 40η γι' αυτό. Θέλετε να πάμε στο νούμερο 7. Να πάμε στο νούμερο 7, γιατί νομίζω ότι η χθεσινή αποχώρηση ήταν σαν ένα ντόμινο το οποίο προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις στη συνέχεια στο σπίτι. Όταν μπήκαν οι δύο παίχτες που κατάφεραν να παραμείνουν, ο Ζαχίρ δηλαδή πρώτα και μετά η Ασημίνα. Πάμε να δούμε τι είπαν τα παιδιά εκεί λοιπόν, στο νούμερο 7. Να σας πούμε ότι και οι τρεις αποφασίσαμε ότι η προσπάθεια που πλησίασε το πρωτότυπο, δηλαδή το πιάτο που δείξαμε εμείς και κληθήκατε σήμερα να αντιγράψετε, ήταν... ήταν αυτή του Ζαχίρ. Ζαχίρ, είσαι ασφαλής. Έχουμε ένα πιάτο, το πιάτο δικό σου, Γιάννα, που είχε ομολογουμένως, όπως είπε και ο Πάνος, ένα πάρα πολύ καλό ψήσιμο. Και έχουμε και ένα πιάτο που είχε και την τέλεια αγκινάρα. Το δικό σου, ας πούμε. Κατά τα άλλα, δεν ήμασταν ευχαριστημένοι.
με το κόψιμο των λαχανικών. Βέβαια, κάποιο ήταν καλύτερο, κάποιο ήταν χειρότερο. Και όπως σας είπα και εγώ, βρήκα και στα δύο πιάτα κόκαλα. Γιάννα, όταν είδες το πιάτο, είπες χαριτολογώντας, με μπαρμπούνι μπήκα, με μπαρμπούνι θα βγω. Δεν θα ισχύσει ακριβώς αυτό σήμερα. Γιατί με μπαρμπούνι μπήκες, αλλά βγαίνεις από το κόκαλο του μπαρμπούνιου. Ήταν πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να χαιρετήσω. Χάρηκα πάρα πολύ για όλους. Όποτε θέλετε να έρθετε κάτω, είναι ανοιχτός ο... Είχα έρθει με το σκεπτικό ή όλα ή τίποτα και φεύγω πάλι με το κεφάλι ψηλά. Και το κεφάλι ψηλά δεν είναι όπως είχα πει μόνο το μαγειρικό. Είναι και θέμα προσωπικότητας. Φεύγω με αξιοπρέπεια. Και όταν νιώθεις η αγκαλιά που σου δίνουν αυτοί οι άνθρωποι και σου λένε χαρήκαμε πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε, δεν θέλεις κάτι άλλο. Αυτή είναι επιβράβευση. Πιστεύω αυτοί που δεν χάρηκαν πολύ η Σπυριδούλα, ο Τάσος και ο Σταμάτης και αν οι άλλοι τους πειράζει η παραμονή μου σε ένα χώρο και τους συνοχλεί, είναι δικό τους πρόβλημα. Εμένα δεν είναι το πρόβλημά μου. Έλα, ε. Για άλλη μια φορά. Είχα ήδη ξενερώσει όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε ο Ζαχίρ μέσα. Όχι επειδή μπήκε ο Ζαχίρ, επειδή ξέρω ότι δεν θα γυρίσουν και οι δύο. Απλά και όταν μπήκε η Ασημίνα μέσα, μπήκε και αυτή κάπως λίγο έτσι νοχελικά μέσα. Ήταν σίγουροι ότι δεν θα σηκωθούν τα παιδιά με χαρά wow. Όχι ότι με τη Γιάννα θα σηκωνόντουσαν. Νομίζω ότι πάλι εγώ θα σηκωνόμουν και στη Γιάννα και η Άλκης της. Έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι και μου παίρνουν τους στρατιώτες μου. Με αποδυναμώνουν για να μπορούν να με διώξουν. Δεν αντέχω πλέον να κάθονται 5-6 άτομα πάνω. Χαράλαμπος, Πάνος, Μάνος, Σταμάτης, Τάσος, Σπυριδούλα. Ο ένας κράζει τον άλλο. Και όλοι μαζί κάνουν παρέα. Άρχιστης, κουνφού πάντα. Κοντρούλι μου, κοτούλα μου, να παραμείνεις όπως είσαι, να μην στεναχωριέσαι και πραγματικά να το ζήσεις όσο περισσότερο μπορείς. Εννοείται ότι συγκινήθηκα. Τώρα το πώς νιώθω πολύ άσχημα. Πραγματικά. Είναι αρκετά δύσκολο βράδυ. Πραγματικά. Πόσο μάλλον να συγκριτικώ με τη Σπυριδούλα. Έκανε τον Απολέοντα προηγουμένως. Έκανε τον Απολέοντα πριν, γιατί όταν άκουσα ότι χάνουν τους στρατιώτες μου, πραγματικά αυτό πρέπει να είναι πολύ δύσκολο στο πεδίο της μάχης. Βατερλό. Ναι, Βατερλό. Εντάξει, ρε παιδί μου, το αισθάνεται λίγο πιο πολύ. Το αισθάνεται λίγο πιο πολύ. Πάντα ρε παιδί μου, τι πραγματικά αγαπημένη Άλκηστη. Τι ζεις εκεί μέσα. Πώς το ζεις έτσι. Τι σημαίνει μου παίρνουν τους στρατιώτες μου. Δεν έχω καταλάβει. Έχει πάει με κάποιο στρατό η Άλκηστη εκεί μέσα. Που ουσιαστικά οι στρατιώτες της είναι η Ασημίνα, η Ιωάννα και η Γιάννα και προσπαθούν να την αποδυναμώσουν. Μετά βρίσκει εχθρούς, συγγνώμη, το μισό σπίτι. Βρίσκει εχθρούς ή λέει αλήθειες τις οποίες αρνούμαστε εμείς να πιστέψουμε. Έτσι, γιατί έτσι. Από ό,τι είδαμε τον Ζαχίρ να μιλάει για Σπυριδούλα, Τάσο, Σταμάτη. Το οποίο τρεις. Συγκλίνει με την άποψη της Άλκης. Δεν χάρηκαν καθόλου που το είδαμε. Και από ό,τι είδαμε, όντως το είδαμε και εμείς, δεν χάρηκαν που το είδαμε. Ναι. Μπαίνει μετά από λίγο η Ασημίνα. Δεν σηκώνεται κανείς από τις καναπέδες. Μόνο κρίμα. Η Ιωάννα να τη χαιρετήσει. Άντε και η Άλκης, εντάξει, η Άλκης στεναχωρήθηκε γιατί έφυγε η Γιάννα. Μήπως ήταν πολύ έχουμε και αυτό. Και τότε λοιπόν, έλα, μετά από όλα αυτά. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Πρέπει να είναι όλοι ρε παιδιά. Δεν είναι σωστό. Έχει δίκιο σε αυτό. Παιδιά έχουν πάει και Ιωάννα. Η Ιωάννα επιβεβαιώνει λοιπόν όλη αυτή τη θεωρία γιατί μας λέει εθαρσώς ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θα χαιρόταν κανείς ούτε ακόμα και αν γυρνούσε η Γιάννα.
Άρα, μήπως όντως υπάρχει μια συγκεκριμένη ομάδα μέσα στο σπίτι που έχουν κάτσει μεταξύ τους, τα έχουν πει και λένε ότι πάμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος ενωμένοι εμείς οι θεωρητικά καλοί μάγειρες. Συγγνώμη, δεν είναι διαγωνισμός. Είναι, δεν είναι. Είναι διαγωνισμός είναι. Τι, δεν μπορούν να είναι ευγενείς επειδή είναι διαγωνισμός. Λέμε για τις κλίκες τώρα όμως. Λέμε για τις κλίκες. Ξακολουθεί να διαγωνισμός. Το να μην σηκώνεσαι να χαιρετήσεις είναι αγένεια. Αγένεια. Δεν είναι σωστό. Σύμφωνοι. Αλλά πάντως να μην απορούμε κιόλας γιατί θέλουν να φύγουν κάποιοι άλλοι. Γιατί θέλουν να μείνουν αυτοί. Δηλαδή θέλουν να πω ότι κάποιος πρέπει να φύγει. Το ότι να είσαι ευγενής, αυτό είναι όπως είπε και η Γιάννα μας, θέμα προσωπικότητας, θέμα αρχών, θέμα καλής αγωγής, όπως θα έλεγε κάποιος. Να πω και κάτι. Θα έχουμε την Γιάννα μας βέβαια κοντά και θα και πούμε τη Μαρία, αυτά, και τη Μαρία, βεβαίως. Θα ξεκαθαρίσουμε όλα. Να πω, ας πούμε, ένα μικρό για να κλείσουμε και να βγούμε στο διάλειμμα. Βεβαίως η Έλε δεν είναι ότι βλέπει από την αρχή μέχρι το τέλος ένα επεισόδιο, αλλά χθες όμως μου είπε, έτσι λίγο πριν κοιμηθούμε, εγώ μαμά συμπαθώ πάρα πολύ τον Ζαχίρ. Λέω γιατί, κορίτσι μου. Γιατί είναι καλός μάγειρας και κυρίως είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και λέω, σ' αγαπώ και πάμε για ύπνο. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ που το άκουσα αυτό. Μάλιστα. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, και εμείς σας αγαπάμε και πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ λοιπόν στη Φωλιά του Κούκου και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο να συνεχίσουμε την αντίθεση μέσα μέχρι γιατί δεν σου έχουμε πει πολλή ώρα ότι το νούμερο 1. Τι είναι το νούμερο 1. Κατάλαβες? Όχι, σου καταλάβεις. Στο νούμερο 1 θα σας ενθουσιάσει. Μέχρι εκεί θα πούμε, δεν θα πούμε κάτι άλλο γι' αυτό. Γιατί πρέπει να πάμε στο νούμερο 4. Αυτό έχει σημαίνει το νούμερο 1. Μην με κοιτάς έτσι, θα καταλάβεις. Πάμε τώρα στο νούμερο 4. Θέτε, πάμε. Πάμε γιατί σας έχω αποκλειστικό Χρήστο Φερεντίνο από τη Φωτεινή Ψυχίδου, από τον καραβάλι της Καλαμάτας. Και δεν είναι αλευρωμένος φέτος, η αλήθεια είναι. Ο Χρήστος λοιπόν λέει για το μέλλον το δικό του στον Αλφα με τον Deal. Θα ακούσετε για πρώτη φορά. Εδώ βλέπετε τον Κατερό Κατσούλη που πέφτει ένα καγκάκι και δεν πρόλαβα τα άλλα πλάνα. Θα το δούμε και αυτό φυσικά στο βίντεο. Είπατε τίποτα κουτσομπολιά να ο Χρήστος Μπασονιανό, κουτσομπολιά δύσκολο. Και επίσης έχουμε Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία τοποθετείται για πρώτη φορά και μας λέει παραμένει στο Open. Με τι εκπομπή και τι εκπομπή θα ήθελε να κάνει αν παραμείνει στο Open. Και άλλα όμως. Αχ, ο Ιαννός ο Κατερός μας λέει στο νούμερο 4. Γεμάτο κέφι, κόσμο, μουσική και χορό, ήταν και φέτος το πολύ επιτυχημένο καρναβάλι της Καλαμάτας με τον Χρήστο Φερεντίνο παρουσιαστή και τους ονειράμα επί σκηνής να ξεσηκώνουν τους πάντες. Η Φωτεινή Ψυχίδου ήταν εκεί και μαζί της όλα έγιναν πιο κούκου. Κάνουμε το μεγαλύτερο κούκου στην Καλαμάτα! Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχω και νομίζω αυτή ήταν και η πιο καλή. Έτσι, είχε φοβερή συμμετοχή, πολύ κέφι. Ωραία, πέρασαμε πολύ ωραία. Μια εκπληκτική χρονιά για σένα, το Deal. Θα συνεχίσει του χρόνου, γράφονται. Είναι κάτι που θα συζητηθεί. Μπορεί να συνεχίσει και μπορεί και όχι. Θα το συζητήσουμε. Εσύ είσαι Χρήστος. Εγώ, εμένα μου αρέσει πολύ το Deal, αυτό είναι γνωστό. Αλλά για όλα τα πράγματα υπάρχει πάντα και ένα φινάλε. Και υπάρχει μια καινούργια αρχή. Αυτό συμβαίνει. Είχε συμβεί και με το Άκου τι είπαν πριν, που το σταματήσαμε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ξανακάναμε το Deal μετά από χρόνια, με μεγάλη επιτυχία. Θα δούμε στην πορεία αν θα το συνεχίσουμε ή όχι. Ας δούμε τώρα τι συνέβη στην παρουσίαση βιβλίου του Στέφανου Κόκαλη με τίτλο «Ο περίπατος των γρίφων» από τις εκδόσεις Αστραπή. Καλό τάξιδο. Να είστε καλά, παιδιά. Ο περίπατος των γρίφων. Τι περίπατος είναι αυτός? Είναι ένας περίπατος σε διαθέσεις, είναι ένας περίπατος μέσα στην ψυχή, είναι ένας περίπατος μέσα στη ζωή. Εδώ πέρα λοιπόν, στην παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου του Κόκαλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Μιανό, για αυτό το μυθιστόρημα τσέπης, όπως το αποκαλεί ο ίδιος. Και είναι πάρα πολύ
πολύ ενδιαφέρον. Εσύ, παρακαλώ. Πόσο πίσω πήγαινε λίγο, δεν έχουμε πλάνο, λένε. Το δικό μου. Ότι χάθηκα εγώ από το πλανό. Πάει καλά η διατροφή. Τα παιδάκι μου πια. Μπράβο, μπράβο. Κάνω μία για να έρθει στα ίσια του ο θυροειδής, γιατί έχει πάθει ένα κλακάζ φέτος που δεν έκανα και τίποτα, μωρέ. Τις δύο ώρες που κοιμόμουν, λίγο απορριθμίστηκε το σύμπαν. Τώρα, αν αυτό οδηγήσει και στο modeling, τι να κάνω. Θα το πάω κόντρα. Του χρόνου το σίγουρα είναι το θέατρο. Και νομίζω και η τηλεόραση. Και η τηλεόραση. Εμείς δεν έχουμε σήμα. Δεν έχουμε σήμα, αλλά έχουμε σήμα καμπάνα. Διαβάσαμε ότι ανανεώσατε. Ανανεώσεις για τον χρόνο. Ανανεώσαμε. Κοίτα, δεν έχουμε πρακτικώς ανανεώσει, αλλά εγώ με το Open έτσι ξεκίνησα. Δε, πρακτικά δηλαδή τα κάνω συνήθως μετά τα πρακτικά. Ξεκινάω πρώτα. Και νομίζω ότι πάμε για να ριζώσουμε στο Open. Το... Συζητάμε για δύο πράγματα. Θα ήθελα να συνεχίσω με τηλεπαιχνίδι, μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι του χρόνου θα ήθελα να κάνω και κάτι λίγο πιο κοντά σε μένα, σε ποιο κομμάτι, στο κομμάτι του του σχολείου. Βλέπαμε, ας πούμε, γιατί τώρα ξεκινάει και ο Πέτρος Κωστόπουλος, που ψάχνει παρτενέρ, έχουν ακουστεί κάποια ονόματα. Παιδιά, ξεχνάτε την καριέρα του θεατρανθρώπου που έχει διπλές Σαββατοκύριακο. Περάστε έξω εκεί. Πώς με βρίσκεις. Μεσημέρι, εγώ πρέπει, πηγαίνω στο θέατρο 4. Βασικά, να σου πω την αλήθεια, εμένα στην τηλεόραση δεν με ορίζουν τα έπιπλα. Δηλαδή, είτε λέγεται πάνελ το έπιπλο, είτε λέγεται κομόντα, είτε λέγεται λιμπό, το κρεβάτι, πρεζέρα, είτε κουτσομπόλα, να ράζω. Γενικά, θεωρώ ότι στην τηλεόραση δεν πρέπει να σε ορίζει το έπιπλο, αλλά κυρίως αυτό που λες και κάνεις. Πρέπει να ήταν πολύ ενδιαφέρον. Μισό λεπτό πριν πούμε για τα όλα τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που ακούσαμε από τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Ζαρίφη. Για πες μας για το βιβλίο του Στέφανου Κόκαλη. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι αυτό το μυθιστόρημα τσέπης, όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος. Είναι το τρίτο του βιβλίο. Εγώ δεν ήξερα τα άλλα δύο και το είπα, ήμουν ειλικρινής. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Είπαμε πολλά και διάφορα. Ήμασταν σε ένα. Όλοι οι προσκεκλημένοι, αν θέλετε, που ήμασταν εκεί. Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ καιρό να βρεθούμε. Ναι, ήταν η Κατερίνα Ζαρίφη, ήταν η Δημήτρη Ογκαρέζου, ήταν η Κατερίνα Γκαγκάκη, ήταν η κυρία Ντεμίρ, βεβαίως, που διάβασε εκείνη κάποια αποσπάσματα. Ο Στέφανος, υπήρχε μια μουσική βραδιά μετά που ήταν επίσης εξαιρετική. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά και ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Μπράβο, Στέφανε. Καλοτάξιδο. Μπράβο, καλοτάξιδο. Καλοτάξιδο. Και μέσα λοιπόν σε εκεί βγάλαμε και τόσο πολλά κουτσομπολιά, έτσι. Ναι. Διότι η Κατερίνα Ζαρίφη, δεν κατάλαβα τώρα, θα κάνει τηλεπαιχνίδι ή θα κάνει σχολιαστικό. Κοίτα, νομίζω είναι η πιο ολοκληρωμένη τοποθέτηση της Ζαρίφη για το τι θα κάνει στο μέλλον στην τηλεόραση. Δηλαδή, λέει πρώτον ότι έχει δώσει τα χέρια με το Open, δεν έχει υπογράψει. Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Αλλά έχει δώσει τα χέρια και έχει εμπιστοσύνη στο ότι έδωσε τα χέρια. Άμα ήδη μιλάει με το κανάλι για δύο πράγματα. Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι επειδή πολλά έχουν γραφτεί, δεν έχει υπογράψει τον χρόνο, αλλά έχει δώσει τα χέρια και από ό,τι φαίνεται τα χέρια εκεί που τα έχει δώσει η Ζαρίφη, ότι έχουν πει θα ισχύσει. Τώρα, επίσης του χρόνου δεν θα κάνει, το ξεκαθάρισε αυτό, το τηλεπαιχνίδι που κάνει, θα κάνει ένα άλλο τηλεπαιχνίδι. Ναι, αυτό έτσι κατάλαβα. Το, η ίδια ή αυτό προτείνεται ή κάτι προφανώς έχει συζητήσει για να κάνει κάτι σχολιαστικό το οποίο όμως δεν θα ορίζεται από το έπιπλο. Δηλαδή ξεκαθάρισε και φυσικά δεν ήταν πρόφαση, ήταν και ουσία ότι δεν θα κάτσει σε πάνελ με αφορμή την νέα εκπομπή του Κωστόπουλου που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο. Λέγοντας ότι. Α, στο συγκεκριμένο. Ναι, αλλά και ο τρόπος που το είπε είναι σαν να λέει ότι δεν κάθομαι σε πάνελ, συγκεκριμένο πάνελ. Εμένα μου φάνηκε ίσα ίσα ακριβώς το αντίθετο, ότι είναι πολύ ανοιχτή ακόμα και να επιστρέψει σε ένα πάνελ. Γιατί είπε ότι δεν σε ορίζει το έπιπλο στο οποίο κάθεσαι, αλλά το τι λες, πώς το λες και τι κάνεις. Δηλαδή, εγώ κατάλαβα από όλο αυτό ότι η Κατερίνα Ζαρίφη, αν είχε μια καλή πρόταση για ένα πάνελ το οποίο θα της άρεσε, θα το έκανα. Όταν και λέει όμως ότι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Συμπαρουσίαση κάνουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, όλοι δεν το. Δεν καλά, κάποιοι το λένε συμπαρουσίαση. Εγώ πάντως ξέρω τι συζητάει. Ξέρω ότι από πάρα πολύ έγκυρη πηγή, πιο έγκυρη δεν έχει, ότι συζητά να κάνει ένα τηλεπαιχνίδι, το οποίο είναι ξένο και ναι. Το κανάλι προσπαθεί να αγοράσει το φορμάτ, ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία, μάλιστα. Βεβαίως, και συζητά να κάνει αυτό.
Όπως και ο Χρήστος Φερεντίνος, επειδή πολλά γράφτηκαν για τον Τι. Συγγνώμη, πριν φύγουμε από αυτό, μόνο να πούμε ότι ήταν και η Δίκη Ρατζόγλου που ερμήνευσε δικά του τραγούδια. Του Στέφανο. Βεβαίως, γιατί γράφει τραγούδια. Δικές του μελωδίες, λοιπόν. Που, που έτσι έκλεισε η βραδιά. Μάλιστα. Και πάμε λοιπόν τώρα στο καρναβάλι τη Καλαμάτα. Εντάξει, το κορίτσι. Που έδωσε ρέστα η φωτεινή ψυχίδου. Και ρέστα η φωτεινή ψυχίδου και ο Φερεντίνος ουσιαστικά τοποθετείται και λέει για το καλαμάρι τη Καλαμάτα. Εξαιρετικό φέτος. Ο άνθρωπος φυσάει και το γιαούρτι από πέρσι. Θυμάσαι το σκηνικό που είχε γίνει, που πήγαν εκεί οι καρναβαλιστές. Τον έλουσαν, τον έκαναν άσπρο τα γιαούρτια. Με το αλεύρι αναγκάστηκε, έφυγε, απουσίασε. Επέστρεψε, είχαν παίξει κάτι γαλλικά. Φέτος μια χαρά κύλησε το πράγμα. Χρήστο μου και μπράβο που ξαναπήγες. Και όλα καλά, όμως δίνει και ειδήσεις. Γράφτηκε ότι το deal, και γράφτηκε εντόνως, ότι το deal δεν συνεχίζει στον Α με τον Χρήστο Φερεντίνο. Εδώ ο Φερεντίνος λοιπόν μας λέει ότι δεν είναι σίγουρο. Μπορεί και να συνεχιστεί, όμως αν δεν συνεχιστεί και παραλύζει και αντίστοιχο προηγούμενο project που είχε κάνει, ότι θα πάνε για κάτι άλλο προφανώς στον Α. Όμως, αν δεν ολοκληρωθεί, νομίζω ότι πλέον επειδή έχουμε μπει και στο Μάρτιο, θα έλεγε ξεκάθαρα, παιδιά, δύο μηνάκια ακόμα μαζί και πάμε για άλλα καλύτερα στον Α. Ναι, δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτό είπε. Ναι. Ότι, τι θα... Όμως, αν είχε τελειώσει, θα έλεγε ναι, παιδιά. Το σκέφτονται προφανώς. Το deal κάνει νούμερα, παιδιά. Παρά ότι έχει γραφτεί, μια χαρά πάει σε νούμερα τηλεθέασης. Και το άκου τι είπαν. Πάνω από το μεσόωρο του Α. Το τελείωσαν. Επί της ουσίας πήραν απόφαση να κλείσουν τον κύκλο του άκου τι είπαν σε μεγάλο πικ. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε. Θέλετε να προχωρήσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε αυτό το νούμερο ένα που. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 3 προς το παρόν. Πάμε στο νούμερο 3 γιατί υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει. Να βγει να μιλήσει. Έχουμε ακούσει, ζηλεύει όταν ντύνομαι προκλητικά. Ζηλεύει όταν βγαίνω με τις φίλες μου. Κανείς δεν έχει μιλήσει για τη ζήλια που έχει και εκείνος και εκείνη όμως. Εντάξει, απλά έχουμε ρωτήσει τον άντρα. Ευχαριστώ γιατί δεν έχω όρεξη τώρα για αυτόν τον καυγά στην πάσα επάνω. Που ζηλεύουν όταν πάμε στο γυμναστήριο. Βγήκε να όνομα το Χριστό και τους πραγματικά. Θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά ο άντρας μου ζηλεύει. Τι να κάνω, θέλω να γυμναστώ. Στο νούμερο 3. Τι κάνω όταν ο σύντροφός μου δεν με αφήνει να πάω γυμναστήριο από τη ζήλια του. Ακούω τους παλιούς. Θέλω να πάω γυμναστήριο και δεν με αφήνει ο άντρας μου ζηλεύει. Τι να κάνω. Τι να κάνεις. Ακούς τον άντρα σου. Να μην πάω γυμναστήριο. Όχι, μην πας. Θέλει γυμναστής. Πάρε τον κασμά και σκάψε. Λέγα στο χωριό μου. Ο σύντροφός μου με ζηλεύει τόσο που δεν με αφήνει να πάω το γυμναστήριο. Εσύ ζηλεύει τώρα που είσαι νέα. Θα του φύγει ζήλια. Θα το συνηθίσει. Εγώ να πάω όμως ή να κάτω σπίτι μου. Φυσικό θα πας. Γιατί να μην πας. Επειδή δεν θέλει. Και τι πάει να πει αυτό. Εγώ θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά ο άντρας μου δεν με αφήνει. Τι να κάνω. Να μην τσακωθείς, δεν θα πας. Να μην πάω. Να μην πας, θα τσακωθείς ύστερα και θα χωρίσεις. Θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά ο σύντροφός μου με ζηλεύει, δεν με αφήνει. Το κακό τον καιρό να του πεις. Το ακούει τώρα, ευτυχώς. Καταρχάς, ό,τι θες να κάνεις, δεν θα ρωτάς. Έχει δικαίωμα να επιμένεις τη ζωή σου, οποιοδήποτε είναι αυτός, τι θα κάνεις εσύ. Τι είσαι, καμία... Να μην πω. Εγώ πήγαινα ταξίδια, πήγαινα όπου ήθελα, απλώς το ανακοίνωνα. Α, και τι έλεγε. Δεν τολμούσε να πει τίποτα, να αντιλέξει. Θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά ο άντρας μου με ζηλεύει. Δεν με αφήνει. Αλλάζει αυτό. Είσαι πολύ όμορφη, γι' αυτό. Αλλάζει όμως ο ζηλιάρης άντρας ή έτσι θα είναι πάντα. Το έχει μέσα του. Άρα τι να κάνω. Όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, τον ζηλεύεις. Τον θέλεις δικό σου και μόνο. Ο σύντροφός μου δεν με αφήνει να πάω γυμναστήριο, γιατί ζηλεύει. Γιατί σε ζηλεύει. Κάνεις λαδιές. Όχι. Από μόνος του. Αυτό δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αφήνει να πας γυμναστήριο. Τι θέλει αυτός. Τι θέλει. Θα βρω άλλον. Τώρα που γυρίζει. Τώρα που γυρίζει, κάντο. Φεύγω. Ευχαριστώ. Έλα, άντε, γεια. Θέλω να πάω γυμναστήριο, αλλά ο σύντροφός μου με ζηλεύει και δεν με αφήνει. Αυτό δεν είναι καλό. Καθόλου καλό. Διορθώνεται αυτό ή θα είναι πάντα ζηλιάρης. Συγγνώμη. Είμαι Γαλλίδα, γι' αυτό δεν μιλάω καλά ελληνικά. Για μένα δεν είναι καλό και δεν διώκεται αυτό. Πώς θα πω στα γαλλικά, πάμε για άλλα. Allons voir ailleurs. Οκ, ευχαριστώ. Ζηλεύω, εσένα που αγαπάω και να τρέχω. Ζηλεύω, που λείπεις και να σπάω και χορεύω. Ζηλεύω, γιατί να είμαι όλα με την Γαλλίδα. Allons voir ailleurs. Δηλαδή, τι άλλο να λέμε τώρα. Φεμινίστριες οι παλιές, εγώ αυτό έχω να πω. Και οι άντρες εκεί να κάτσεις σπίτι σου.
Ποιος άντρας τώρα πραγματικά δηλαδή ήθελα να ξέρω. Εντάξει, τώρα είναι παλιοί βέβαια. Έτσι, είναι, ναι. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό. Αλλά να σου πω και κάτι. Τώρα που το ξανασκέφτομαι. Α, πα πουθενά, κάτσε σπίτι. Τώρα να πει για το γυμναστήριο, θα τρελαθούμε. Ρε, παιδί μου, δεν είναι το γυμναστήριο να γυμναστείς. Είναι ποιος σου μιλάει εκεί. Άμα ο γυμναστής σου λέει κάτσε λίγο πιο εδώ, δεν την κάνει σωστά την άσκηση, σου πιάνει λίγο το μπουλί. Δεν μπορεί να σου μιλήσει και έξω στον δρόμο, δεν μπορεί να σου μιλήσει οπουδήποτε στο γυμναστήριο. Συμφωνώ εγώ, αλλά. Κοιτάξτε, θα σα πω κάτι, αν μπορεί να. Να συζητάμε και κάτι σε αυτή τη σχέση. Όχι σαν την κυρία που απλά το ανακοινώνει, έφυγε, έκανε ταξίδια. Είναι η κυρία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Έφυγε, έκανε ταξίδια. Θα το διαλύσουμε το σπίτι άμα το πάμε έτσι. Όχι, Γιώργο μου, θα το κρατήσουμε το σπίτι άμα πάμε έτσι. Έτσι θα το κρατήσουμε το σπίτι. Και να σου πει κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ που έχω κάνει δώρο personal trainer, δηλαδή. Κάτι λάθος κάνω. Το ξέρεις όμως. Το ξέρεις. Το πολύ έξυπνο. Και καλά, έξυπνο. Και καλά, πολύ, πολύ προχωρημένος ο Στέφανε. Έχετε κάθε δικαίωμα σαν άντρες να μας ζηλεύετε όταν σας λέμε ότι θέλουμε να πάμε γυμναστήριο. Ειδικά όταν το πούμε και out of the blue. Δηλαδή από το πουθενά εκεί που καθόμαστε στον καναπέ. Λέω θα σηκωθώ να πάω γυμναστήριο. Μισό να ολοκληρώσει, παιδιά. Και έχεις κάθε δικαίωμα να ζηλέψεις γιατί εγώ θα βάλω το κολλητό, το κολάν. Θα βάλω και λίγο το φανελάκι εδώ να φαίνεται και να πάω να γυμναστώ. Εσύ κορίτσι μου δεν πας να γυμναστώ, να πας γαμπρό. Για ποιον όμως εγώ γυμνάζομαι, για δεν ποιον. Γυμνάζομαι εγώ, για σένα. Θα κάθομαι στο σπίτι να γίνω λαπάς. Να γυμνάζεσαι για σένα. Να γίνω λαπάς και πρέπει μετά τα μάτια σου να τα ρίξεις αλλού. Όλα τα κάνεις για σένα, Τζορτζιά μου, και όχι για τον άλλον. Πήραμε τη ζωή μας λάθος, παιδιά. Άμα γυμνάζεσαι για τον άλλον, άντε για. Δεν ζεις μόνος σου, συνυπάρχεις, ρε Στέφανη, και για τον σύντροφό σου θες να είσαι ωραίος. Θα κάνω δώρο μαθήματα ψυχολογίας. Όλα τα κάνεις για σένα. Εγώ διαφωνώ με την κυρία που είπε ότι εγώ το ανακοινώ. Θεωρώ ότι γενικά, αν θες να έχεις μια σχέση, δεν πάει με τη διά της ανακοινώσεως. Εγώ φεύγω. Καλά, δεν πάει και με την άδεια όμως, σε παρακαλώ να πάω γυμναστήριο. Συγγνώμη. Όχι, αλλά τι ανακοίνωση, παιδιά. Μπορούμε να πάμε μαζί όμως. Να δούμε και τι παίζει. Φυσικά. Και η ανακοίνωση είναι ένα άλλο πράγμα τώρα, μην τρελαθούμε. Φυσικά είναι άλλο πράγμα. Πάμε στο νούμερο 2. Πάμε στο νούμερο 2. Γιατί τώρα, αφού πήγατε και γυμναστήκατε και καλά κάνετε, γιατί πρέπει να γυμναζόμαστε, πρέπει να είμαστε υγιείς, γεροί και δυνατοί, πάμε τώρα να δούμε το δικό μας μοναδικό, κοφτερό θα έλεγε κανείς, μοναδικό, νούμερο 1. Δεν μπορούμε εμείς να σας εκπλήξουμε. Δεν μπορούμε εμείς να συνδυάσουμε την τέχνη με το ξύλο. Δεν μπορούμε εμείς να συνδεθούμε με τα τρίκαλα και να συναντήσουμε εκεί τον κύριο Άγγελο Πασχατζή, ο οποίος κάνει γλυπτά από κορμούς δέντρων με ηλεκτρικό πριόνι. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι τύποι. Φυσικά και είμαστε, κυρίες και κύριοι. Γι' αυτό λοιπόν θα συναντήσουμε τον κύριο Πασχατζή ευθύς αμέσως. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από τα όμορφα τρίκαλα. Κούκου, καλημέρες και από εμάς. Κόζακα. Να σας ρωτήσω. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά σήμερα. Λίγο κρύο έχουμε, είχαμε γιονάκια χθες. Βλέπουμε ένα υπέροχο δημιούργημά σας. Πώς ξεκινήσατε, πώς μπήκατε στη διαδικασία να φτιάχνετε γλυπτά από ξύλο και μάλιστα χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό κάπως εργαλείο, ένα ηλεκτρικό πριόνι? Εντάξει, βιτζινοπρίωνο είναι και ηλεκτρικά πριόνια. Γενικά στο εξωτερικό πάρα πολλοί γλύπτες ασχολούνται και φτιάχνουν γλυπτά από αλυσοπρίωνα. Έτσι και εγώ προσπάθησα εδώ και χρόνια να ασχοληθώ με αυτό αυτήν την ξυλογλυπτική. Οπότε έχω μπει σε μια διαδικασία και φτιάχνω, δημιουργώ αναλόγως με τους πελάτες που μου ζητάνε κάποια πράγματα. Ποιο ξύλο, με τι ξύλο δουλεύετε? Τι είναι αυτό? Το συγκεκριμένο ξύλο που δουλεύω ήταν ένα πεύκο, το οποίο είχε πάρει μια κλίση. Βρισκόμαστε στην αυλή ενός σπιτιού από έναν κύριο που είναι στο Βερολίνο και είναι ζωντανό το ξύλο, έχει ρίζες κάτω. Και για να μην μας πέσει, εμείς το κόψαμε και φτιάχνουμε ένα γλυπτό αυτή τη στιγμή. Η κατασκευή δεν έχει τελειώσει, ακόμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και μια πολύ ωραία λύση προκειμένου να αξιοποιηθεί με κάποιο τρόπο ένα δέντρο που μάλλον θα πάει για να γίνει
καυσόξυλα. Καλύτερα να γίνει ένα πολύ ωραίο γλυπτό. Βλέπουμε όση ώρα μιλάμε, σας πούμε ότι βλέπουμε και άλλα δημιουργήματά σας πέρα από αυτό που αυτή τη στιγμή εσείς φτιάχνετε. Και πραγματικά είστε εξαιρετικός. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραία η δουλειά σας. Πόσο χρόνο σας παίρνει για να ολοκληρώσετε ένα τέτοιο είδους έργο? Είναι αναλόγως αν το έργο έχει λεπτομέρεια ή αν είναι πιο αφαιρετικό. Γενικά, στο συγκεκριμένο... Το μικρότερο διάστημα και το μεγαλύτερο διάστημα που έχετε δουλέψει κάτι ποιο είναι? Έχω φτιάξει μια αρκούδα μικρή γύρω στους 80 πόντους που την έκανα μέσα σε 2 ημέρες. Και έχω φτιάξει ένα γλυπτό μεγάλο, έναν καλικάτζαρο στους πρόποδες του Κόζακα, στη γυναίκα του Ασκληπίου, για ένα έθιμο, το οποίο εκεί το δούλευα 1 μήνα περίπου. Ήταν στα 4 μέτρα το γλυπτό. Πάντως θέλει να είσαι, να έχεις πολλά... πολύ σταθερό χέρι. Δηλαδή, εγώ τόσο ώρα το βλέπω και λέω, αν εγώ το έκανα αυτό και μου φευγε, μετά θα έβριζα. Δεν διορθώνεται. Σιγά σιγά. Πόσα χρόνια ασχολείστε με όλο αυτό? Ασχολούμαι επαγγελματικά από το 2000. Επαγγελματικά με την ξυλοβλητική. Έχω διδάξει στη μοναδική σχολή ξυλοβλητική στην Καλαμπάκα. Ήμουν καθηγητής εκεί. Και γενικά μου αρέσει να αναζητώ και να βρίσκω απάνω στο ξύλο, να βγάζουμε πιο πρωτότυπα έργα και να ξεφύγουμε λίγο από την παράδοση. Ήταν ο κύριος Άγγελος Πατσιατζής από τα Τρίκαλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πάντα δημιουργικός. Καλή συνέχεια. Εντυπωσιακό, Εντυπωσιακό πολύ και πολύ όμορφο. Πάντως τέλειο ρόκο. Πολύ δυνατός επίσης. Δεν κάνει τέτοιο ρόκος. Σε μικρό επίπεδο. Ούτε για αστείο. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και η Άση μας είναι εδώ. Πάρα πολύ χαρούμενοι όπως πάντα φυσικά. Και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ εδώ στη Φωλιά των Κούκουφια. Καλημέρα. Αγάπη μου. Έτσι με λένε πια. Τους έχεις επηρεάσει όλους. Έτσι. Όλοι με λένε άσημο αγάπη μου. Άσημο αγάπη. Έτσι. Καλημέρα. Λοιπόν, σήμερα και η μουσική θα έχει ένα θέμα αστρολογικό. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν ότι γιατί να μην βάζουμε τραγουδιστές ανάλογα με το ζώδιο που έχει τα γενέθλιά του. Φυσικά. Και να λοιπόν, ξεκινάμε Νίνα Σιμών, ηχθείς. Ηχθείς λοιπόν. Δεν ζει πια βέβαια, αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι είναι και ένα πολύ καλλιτεχνικό ζώδιο. Ηχθείς εδώ που τα λέμε. Έχουν πολλά ταλέντα και πολλά ταλέντα σε ό,τι έχει να κάνει και με την υποκριτική και με τη μουσική. Θα συνεχίσουμε έτσι και στην πορεία, αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα. Καταρχήν, έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι, ότι αυτόν τον καιρό που έχουμε ανάβρωμο Ερμή, γίνονται διάφορα πράγματα, διάφορα ευτράπολα. Κάποια είναι και πιο σοβαρά, κάτι ατυχήματα, κάτι καραμπόλες. Γενικώς με τις μετακινήσεις θέλει μια προσοχή. Και επειδή θα κρατήσει αυτός ο ανάβρωμος Ερμής μέχρι 28 Μαρτίου, σας παρακαλώ πολύ να προσέχετε. Δηλαδή, σε αυτήν την Αττική Οδό, όλο αυτό το διάστημα, κάτι γίνεται κάθε μέρα. Είναι απίστευτο. Λίγο πιο προσεκτικά λοιπόν, όταν οδηγούμε χρειάζεται και η ψυχραιμία και η υπομονή. Σήμερα έχουμε 2 σημαντικές όψεις, Κατερίνα. Λοιπόν, η μία όψη είναι ανάμεσα στον ήλιο και τον Πλούτονα, είναι ένα εξάγωνο. Αυτή η όψη λοιπόν, στην καλή της έκφραση, όταν δηλαδή προσπαθήσουμε να δούμε το καλό, το θετικό της, μπορεί να δείξει ότι γινόμαστε πιο επίμονοι, πιο πειθαρχημένοι στο να κατακτήσουμε ένα στόχο μας. Είναι μία όψη που μπορεί να μας ενδυναμώσει. Όταν αφαιθούμε στην αρνητική της χρειά, στην αρνητική της πλευρά, μπορούμε να γίνουμε και πιο φοβικοί και πιο αιμονικοί. Έχει τέτοιου είδους συνέπειες, να το πω έτσι. Από την άλλη πλευρά έχουμε μία άλλη όψη, ανάμεσα στον ήλιο και το Δία, ένα τετράγωνο, που σαφώς είναι ο Δίας, άρα και τα τετράγωνά του ακόμα δεν σταματούν να δίνουν ελπίδα, να βλέπουμε μόλον ότι μπορεί να συμβαίνουν διάφορα δύσκολα πράγματα,
έστω κάτι ότι υπάρχει και να πιανόμαστε από εκεί. Από την άλλη πλευρά, αν έχει κάτι αρνητικό, καλημέρα κρατερέ, αυτή η όψη είναι μια τάση για υπερβολές. Θα δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς μπορεί να κυλήσει, πώς μπορεί να επηρεάσουν αυτές οι όψεις και να κυλήσει και η σημερινή μέρα βέβαια. Πάμε να δούμε τους κρυούς. Λοιπόν, τώρα το εξάγωνο ήλιου Πλούτονα, θα έλεγα ότι ξυπνά σε εσάς, ειδικά που έχετε γενέφυλια στις αρχές του τρίτου δεκαημέρου, την ανάγκη να ελέγξετε τα πράγματα περισσότερο, είτε στη ζωή σας γενικότερα, είτε στη σχέση σας. Η αλήθεια είναι ότι οι κρυοί περνάνε κάπως ζόρικα, ειδικά οι κρυοί Δευτέρου τρίτου δεκαημέρου που τώρα δέχονται και τις όψεις του Κρόνου και του Πλούτονα, είναι σε μία φάση που έχουν βάλει στο μικροσκόπιο πολλά από τα θέματα της ζωής τους, είτε έχουν να κάνουν με τις σχέσεις τους, είτε έχουν να κάνουν με τις συνεργασίες τους, το γάμο τους. Γενικότερα είναι σε μία φάση απολογισμών, αλλά και προσπαθούν να καταλάβουν πού πάνε παρακάτω. Είναι δηλαδή από τα ζώδια που ζορίζεται έτσι λίγο παραπάνω, να το πω. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει ένας Δίας που μέσα σε όλο αυτό το οποίο του συμβαίνει, νομίζω ότι το μήνυμα που τους δίνει είναι ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για κάποιο λόγο και αυτός ο λόγος μόνο καλός μπορεί να είναι, γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξή σας, έχει να κάνει με την πρόοδό σας, έχει να κάνει με το να ανοίξετε τους ορίζοντές σας, ειδικά αν τα τελευταία χρόνια μπορεί να βιώσατε μεγαλύτερη στασιμότητα ή βλέπατε ότι αυτά που θέλατε να κάνετε δεν προχωρούσαν, ή από την άλλη πλευρά αν είχατε χάσει αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς σας ως κρυή, που έχει μια δυναμική, που έχει πάνω απ' όλα ένα πνεύμα περιπέτειας, έτσι αντιμετωπίζουν τη ζωή οι κρυοί. Αν λοιπόν αυτό είχε φύγει για διάφορους λόγους, με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν γίνεται με ένα πιο δύσκολο τρόπο, φαίνεται ότι σιγά σιγά αρχίζει να επανέρχεται αυτό. Ξαναβρίσκεται δηλαδή, έστω ξαναλέω και με το δύσκολο τρόπο, τα στοιχεία της προσωπικότητάς σας που σας κάνουν στους άλλους πραγματικά πολύ αγαπητούς, κρύοι μου. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Σημερινή μέρα είναι μια μέρα που μολονότι γενικά εσείς δεν εμπιστεύεστε πάρα πολύ εύκολα. Σήμερα πιθανώς να θελήσετε να ανοίξετε λίγο την καρδιά σας, να εμπιστευτείτε ένα άτομο το οποίο μπορεί να είναι από το φιλικό σας περίγυρο, μπορεί να είναι ένα στενό συνεργάτης, να του μεταφέρετε ίσως κάποιες ανησυχίες που έχετε ή κάποιες σκέψεις τις οποίες κάνετε και ενδεχομένως να μην μπορείτε ή αν έχετε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες δεν μπορεί να σας απαντήσει ο εαυτός σας, ενδεχομένως να θέλετε έναν άνθρωπο να σας βοηθήσει κάπως να ρίξετε φως σε κάτι το οποίο μπορεί να σας φαίνεται μυστήριο, μπορεί να σας φαίνεται περίεργο. Όλο αυτό λοιπόν σήμερα για εσάς τους Σταύρους. Από την άλλη πλευρά μπορεί με αυτές τις όψεις Δία Ήλιου να σας απασχολεί περισσότερο ένα θέμα που έχει να κάνει με τα οικονομικά σας και αυτό το άτομο το οποίο μπορεί να εμπιστεύεστε μπορεί να έχει να κάνει με αυτό το τομέα. Μπορεί να είναι δηλαδή ένας λογιστής, μπορεί να, είναι ο άνθρωπός σας σε ένα τραπεζικό ίδρυμα. Κάπου τέλος πάντων που μπορούν να σας δώσουν μια σωστή συμβουλή για να πάτε παρακάτω και να μην μπλοκάρει μια διαδικασία την οποία μπορεί να θέλετε και που μπορεί να αφορά ένα οικονομικό θέμα είτε μια αγοραπολισία ενδεχομένως. Δεν είναι αρνητική μέρα για σας, σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, έχει κάτι που αφορά είτε οικονομικά ή έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη που δείχνετε σε έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλετε να μοιραστείτε κάποιες δικές σας σκέψεις ή ανησυχίες. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Συγγνώμη. Νεράκι. Που είναι... Όχι, εντάξει. Που είναι η σελήνη στο ζώδιό τους και που έχουμε αυτές τις όψεις, την όψη ήλιου Πλούτονα και την όψη ήλιου Δία. Και αυτό μπορεί να δείχνει τώρα ότι ίσως να δεχτείτε κάποια στήριξη από σε ένα επαγγελματικό ζήτημα από ένα άτομο που ίσως έχει δύναμη, έχει εξουσία ή μπορεί να επηρεάσει καταστάσεις μέσα στο χώρο της δουλειάς σας. Ή από την άλλη πλευρά, αν ας πούμε ψαχνόσασταν περισσότερο για να βρείτε μια δουλειά, αν είσαστε σε τέτοια φάση ή μια άλλη δουλειά, γιατί αυτή που μπορεί να έχετε να μην σας καλύπτει πλήρως, μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να σας φέρει σε επαφή
με κάποιους οι οποίοι μπορούν να σας αξιοποιήσουν, μπορούν να σας δώσουν δουλειά και να υπάρχει έτσι μια θετική εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι μια προαγωγή, να προωθηθείτε σε ένα καλύτερο πόστο σε ό,τι αφορά τη δουλειά ή να μπορεί να λάβετε και μια θετική κριτική σε ό,τι αφορά τη δουλειά σας, να αξιολογηθείτε δηλαδή πάρα πολύ θετικά. Αν θέλει μια προσοχή η σημερινή μέρα, είναι ότι εγώ πρέπει να πιω λίγο νερό. Να πιείς το νεράκι. Ναι, βρε παιδί μου. Και να βρω εγώ λοιπόν και εγώ την ευκαιρία να, δω, να σας πω ότι πραγματικά συμμετέχετε τόσοι πολλοί άνθρωποι πάλι εδώ στο live streaming και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που λέτε. Τέλεια. Λοιπόν, ευχαριστώ και συγγνώμη, Δίδυμη. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι που πρέπει να προσέξετε. Νεράκι στην άση μας προς Θεού, μην πάθει τίποτα. Βέβαια. Μία τάση υπερβολής που μπορεί να έχετε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις προσωπικές σας σχέσεις. Το πώς δηλαδή διαχειρίζεστε κάποια πράγματα που αφορούν μία προσωπική σχέση. Είτε είναι ο γάμος σας, είτε είναι ο σύντροφός σας, ο δεσμός σας, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Και είναι πολύ προσωπικό και ενδεχομένως και ερωτικό. Πάμε να δούμε τους καρκίνους. Σήμερα λοιπόν θέλει μια προσοχή σε αυτόν το κομμάτι που έχει να κάνει περισσότερο με τα αρνητικά συναισθήματα που μερικές φορές μπορούν να μας προκαλούν κάποιες σχέσεις και κυρίως οι ερωτικές σχέσεις. Τα προκαλούν αυτά τα συναισθήματα, κάτι ζήλιες, κάτι έτσι παιχνίδια εξουσίας σε σχέση με τον άλλον. Αυτό θέλει λοιπόν προσοχή στο πώς θα το διαχειριστείτε, γιατί είπαμε ότι ο Πλούτονας πολλές φορές όταν κάνει όψεις, όπως σήμερα που κάνει μια όψη με τον ήλιο, και ας είναι μια θετική όψη εξαγώνου, μπορεί να βγάλει έτσι, τέτοιου τύπου συναισθήματα στην επιφάνεια. Και επειδή για εσάς τους καρκίνους ο Πλούτονας είναι απέναντί σας, άρα δεσπόζει μέσα στον τομέα των σχέσεων, ναι, μπορεί κάτι να συμβεί, κάτι να προκύψει, κάτι να παρεξηγήσετε, είναι και μέρες περίεργες με ανάβρωμο Ερμή, και να ζηλέψετε, να κάνετε μία σκηνή στο σύντροφό σας, γενικώς να υπερβάλλετε λίγο, ενώ ίσως δεν θα έπρεπε να το κρατήσετε κάπως όλο αυτό το πράγμα. Από την άλλη πλευρά, μπορεί με την όψη ηλιουδία να έχετε μία εξέλιξη, εσείς οι καρκίνοι, σε ό,τι αφορά θέματα της δουλειάς ή μπορεί να είναι και μία εξέλιξη σε ό,τι αφορά ένα ταξίδι ή αν σχεδιάζετε κάτι, να μάθετε τέλος πάντων μία πληροφορία πάνω σε αυτό. Πάμε να δούμε λιοντάρια. Πάμε, πάμε. Λοιπόν... Και η κοπέλα είναι κλεισμένη στην τουαλέτα πάλι. Πάλι. Η ζυγός. Δεν... Από χτες. Θα βγάλει. Ναι. Ελπίζουμε να μην είναι από χτες μέχρι σήμερα, ότι πήγε να έρχεται. Τουλάχιστον αυτό το κορίτσι. Δηλαδή θα βγάλει και μια φήμη περίεργη. Ναι. Συχνουρία τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους λέοντες. Που θέματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά. Ο ήλιος ηχθείς αυτά τα θέματα δείχνει. Φαίνεται ότι σας απασχολούν περισσότερο και μάλιστα θα έλεγα ότι ενδεχομένως να βρείτε και κάποια λύση αν είστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό που θέλετε, στους στόχους σας, αν λειτουργείτε μόνοι σας επίσης και δεν εμπλέκεστε και σε οικονομικά άλλων ή δεν μπλέκετε άλλους στα δικά σας οικονομικά. Δηλαδή γενικώς προσπαθήστε να το δείτε το όλο κομμάτι των οικονομικών όσο μπορείτε μόνοι σας, παρά να μπερδέψετε κι άλλο τα πράγματα, γιατί με τον ανάβρωμο Ερμή πολύ καλά ξεμπερδέματα δεν θα έχετε σε αυτό το κομμάτι. Κοιτάξτε λοιπόν τι μπορείτε να ξεμπερδέψετε εσείς οι ίδιοι. Από την άλλη πλευρά, αυτή η όψη ηλιουδία θα μπορούσε να σημαίνει ότι ενδεχομένως σας απασχολεί περισσότερο είτε μια ερωτική σχέση ή μπορεί να είναι, αν είστε γονείς ας πούμε, να είναι τα θέματα των παιδιών σας ή του παιδιού σας, τα οποία μπορεί να σας απασχολήσουν σήμερα λίγο περισσότερο, να χρειάζεται να αναλάβετε μία δράση για αυτά, κάτι να κάνετε, εν πάση περιπτώσει, για να δώσετε μία λύση σε ένα ζήτημα. Όχι αρνητικά, δεν είναι μία κακή μέρα για εσάς, δηλαδή, σε καμία περίπτωση, αν εξαιρέσουμε αυτό που σας είπα λίγο με τα οικονομικά, που θέλει μία προσοχή στα μπερδέματα. Αυτά για τους λέοντες. Πάμε, να είστε καλά. Πάμε να δούμε τους παρθένους. Σήμερα μπορεί να νιώθετε λίγο πιο πιεσμένοι από κάποιο άτομο που προσπαθεί να σας χειριστεί. Από ένα χειριστικό άτομο. Δηλαδή είτε σε προσωπικό επίπεδο, ή σε μια σχέση δηλαδή προσωπική, φιλική, οικογενειακή, είτε ακόμα και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη δουλειά.
θέλει μια προσοχή τέλος πάντων στο πώς θα αντιδράσετε σε αυτή τη συμπεριφορά. Μπορεί να σας θυμώσει όλο αυτό το πράγμα, να σας κάνει ίσως να αντιδράσετε υπερβολικά. Αυτό πρέπει να προσέξετε λίγο παραπάνω. Και από την άλλη πλευρά, με την όψη αυτή που έχουμε ηλιουδία, θα μπορούσατε εσείς οι Παρθένοι να έχετε μια εξέλιξη σε ένα θέμα που αφορά το σπίτι ή μπορεί να είναι μια εξέλιξη που έχει να κάνει με κάποιο ακίνητο, αν σκεφτόσασταν κάτι να αξιοποιήσετε ή μια αγοραπολισία, μια ενοικίαση, μια μετακόμιση. Μπορεί να υπάρχει ένα νέο, μια εξέλιξη σε αυτά τα ζητήματα. Λίγο πιο ζόρικη η σημερινή μέρα, όπως θα είναι λίγο ζόρικη και η αυριανή. Μετά στο υπόλοιπο της εβδομάδας είναι πιο χαλαρά τα πράγματα. Μάλιστα. Προλαβαίνω. Όχι. Πάμε όμως γρήγορα σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα για να συνεχίσουμε με τους ζυγούς, σκοπιούς και τους λοιπούς συγγενείς. Ζυγούς μετά. Σε πάρα πολύ λίγο εδώ στο φωτιά το κούκου. Το λέγε το κορίτσι για την τουαλέτα. Ναι, βγες, βγες. Βγες από την τουαλέτα. Η Ριάννα ηχθείς, είδατε. Όλοι επιτυχημένοι τελικά και όλοι αγαπημένοι. Είναι φοβερό. Είναι ηχθείς. Κοίτα να δεις τώρα που τους αγαπάμε. Μέχρι το τέλος των γενεθλίων των ηχθείων να παίζω μόνο τραγουδιστές ηχθείς. Και πολύ καλά θα κάνεις. Αμέ, μαζί σου όλοι. Και φωτογραφίες μπορούμε να παίζω. Μπράβο. Ή να αφιερώνουμε τραγούδια ηχθέων σε ηχθείς. Θα αφιερώσω εγώ τώρα αυτό το κομμάτι σε μία φίλη που έχει γενέθλια σήμερα. Τέλεια. Στην Ηλιάνο μου, που είναι και αρχισυντάκτρια στην εκπομπή μου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αλλά είναι ωραίο αυτό να το κάνουμε για όλα τα ζώδια. Δηλαδή, να βρίσκω ποιοι τραγουδιστές και ελπίζω να παίζονται τα τραγούδια τους όλα και να... αυτό. Πάμε όμως στις προβλέψεις μας, γιατί έχουμε αυτή τη μέρα σήμερα που είναι αυτές οι όψεις, ο ήλιος με το Δία από τη μία πλευρά, που κοιτάξτε να δείτε, αυτό το τετράγωνο δεν το λες κακό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο Δίας ήταν στην παραδοσιακή αστρολογία και κυβερνήτης των ζώδιων των ηχθείων. Μην κοιτάτε μετά που ανακαλύφθηκε ο Ποσειδώνας και του τον πήρε το ζώδιο. Αλλά θεωρείται ακόμα σε κυβερνήτης. Λοιπόν, άρα όταν γίνεται ένα τετράγωνο ανάμεσα σε δύο ζώδια που ουσιαστικά κυβερνά ο ίδιος πλανήτης, είναι ένα παραγωγικό τετράγωνο. Είναι ένα καλό τετράγωνο δηλαδή. Το μόνο που θα βάλω έτσι σε εισαγωγικά είναι το κομμάτι υπερβολή. Επειδή ο Δίας έχει μια τάση γενικώς ρέπει προς τις υπερβολές. Εντάξει, αρχηγός είναι. Τι να κάνει και αυτό. Καταλαβαίνει. Δίας είναι. Για οπότε αυτό για τους ζυγούς. Και βέβαια έχουμε και το εξάγωνο ήλιου Πλούτονα. Το τετράγωνο ήλιου Δία θα μπορούσε να δείξει κάτι θετικό σε ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά. Δηλαδή, δείχνει αφενός την δική σας ανάγκη να επεκταθείτε σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά και μάλιστα θα μπορούσατε να έχετε και επιτυχία σε αυτά. Άρα κοιτάξτε έτσι λίγο περισσότερο αυτό το κομμάτι. Από την άλλη τώρα υπάρχει αυτό το βασανάκι εκεί πέρα που λέγεται Πλούτονα στον εγώκερο, που ό,τι όψη και να κάνει, και καλή και εξάγωνα και τρίγωνα, δεν πάβει να είναι ο Πλούτονας. Είναι ένας πλανήτης που είναι έτσι λίγο πιο ζόρικος. Άρα μπορεί μέσα σε όλο αυτό το διάστημα που σας επηρεάζει, ειδικά εσάς που είστε γεννημένοι στο τρίτο δεκαήμερο, ένα οικογενειακό θέμα ή μια υπόθεση από το παρελθόν, κάτι το οποίο δεν έχει λυθεί, είναι σε κρεμότητα, κάτι να σας βασανίζει, κάτι να σας πνίγει και να έρχεται και αυτό στην επιφάνεια. Παίζουν και τα δύο σενάρια, αγαπητοί ζυγοί. Πάμε να δούμε για τους σκορπιούς. Σημερινή μέρα θα μπορούσε να έχει μια μεγαλύτερη έτσι, ένταση. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα είναι και ένας Άρης στον Ταύρο, έτσι. Πρέπει και αυτό να το θυμόμαστε. Για τα σταθερά ζώδια, μιλάω για τους Ταύρους, τους Σκορπιούς, τους Λέοντες και τους Υδροχόους, γιατί είναι μια κατηγορία ζωδίων που αυτό το μήνα είναι ένας απαιτητικός μήνας για εκείνους. Είναι ένας πιο, ας πούμε, ζώρικος μήνας. Άρα εσείς οι Σκορπιοί έχετε και αυτό
το κομμάτι το οποίο σημαίνει απαιτήσει από τους άλλους, σημαίνει περισσότερη δουλειά, περισσότεροι εκνευρισμοί μέσα στην ημέρα ή περισσότερα ευτράπελα μπορεί να γίνονται, γιατί έχουμε και έναν ανάβρωμο Ερμή, τα οποία να σας εκνευρίζουν. Σημερινή μέρα λοιπόν θέλει μια προσοχή, γιατί μπορεί να γίνεται εύκολα επικριτική σε μια σχέση, είτε είναι φιλική είτε είναι προσωπική. Αυτό πρέπει να το προσέξετε λίγο παραπάνω. Ή μπορεί να σας βγουν επίσης κάποια συναισθήματα λίγο αρνητικά. Από την άλλη πλευρά, το τετράγωνο ήλιου Δία θα μπορούσε να δείχνει ένα κέρβος, κάτι δηλαδή στα οικονομικά, μια εξέλιξη, η οποία να είναι μια καλή εξέλιξη, μια θετική εξέλιξη στον οικονομικό τομέα. Πάμε να δούμε τους τοξότες. Μπράβο. Μπράβο σας, μπράβο σας. Λοιπόν, από τη μια πλευρά λοιπόν αυτό το τετράγωνο του κυβερνήτη σας, του Δία, με τον ήλιο μπορεί να δείχνει ότι κι εσείς στο κομμάτι που έχει να κάνει με τη διαχείριση των καταστάσεων, είτε στην οικογενειακή σας ζωή, είτε ακόμα στην επαγγελματική ζωή, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι όλα λειτουργούν σε άξονες στην αστρολογία, άρα κάτι που επηρεάζει τον τέταρτο οίκο, εκεί που βρίσκεται ο ήλιος στους ηχθείς δηλαδή, μπορεί με αντανάκλαση να επηρεάζει και τον τομέα της καριέρας. Άρα φαίνεται ότι τόσο οικογενειακά θέματα και προσωπικά ζητήματα, όσο και επαγγελματικά, είναι αυτά τα οποία χρειάζονται μια καλύτερη και πιο ψύχρεμη διαχείριση αυτή την περίοδο. Πόσο μάλλον που έχουμε και τον ανάβρωμο Ερμή, που δεν αφήνει και την κρίση σας να λειτουργήσει ίσως με το σωστό τρόπο. Γι' αυτό και πάντα λέω και το λέω και σε όλους, όχι μόνο στους τοξότες, ότι δεν είναι μια καλή περίοδος αυτή για να βγάζουμε συμπεράσματα, να μην βιαζόμαστε να βγάζουμε συμπεράσματα. Γιατί μπορεί να τροποποιηθούν τα πράγματα, να αλλάξουν και στο τέλος του μήνα να έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά μπορεί να είναι ένα οικονομικό ζήτημα το οποίο να πιέζει περισσότερο και αυτό να δημιουργεί έτσι μεγαλύτερη ανησυχία και άγχος. Πάμε να δούμε τους εγώκερους. Πάμε. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Είστε κι εσείς τα παιδιά του Κρόνου. Λοιπόν, πιο έντονη σημερινή ημέρα και σε συναισθηματικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Μπορεί με κάποιο τρόπο έτσι να αναμοχλεύει τα συναισθήματά σας ή μπορεί να σας βάζει... Όχι ότι είναι πολύ δύσκολο να κάνετε αρνητικές σκέψεις, ενώ ότι... ναι, είστε τα παιδιά του Κρόνου, βλέπετε το ποτήρι μισοάδιο, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αλλά είναι από αυτές τις μέρες που σε σπρώχνει προς μια τέτοια κατεύθυνση. Εμείς θέμε. Οπότε, οπότε κοιτάξτε τέλος πάντων εσείς να το δείτε λίγο ψύχρεμα το πράγμα, να μην αφαιθείτε σε αυτό το, ξέρεις, που σε μάλιστα ρουφάει λίγο προς τα κάτω. Από την άλλη πλευρά μπορεί να νιώθετε την ανάγκη να μιλήσετε για κάποια πράγματα που είναι οι ανησυχίες σας, είναι αυτές οι σκέψεις που κάνετε, να εμπιστευτείτε έναν στενό φίλο σας, τον σύντροφό σας, έναν άνθρωπο που θέλετε τέλος πάντων να μοιραστείτε ίσως ένα βάρος που μπορεί να νιώθετε ή μια κατάσταση η οποία σας δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία. Παίζει και αυτό το σενάριο. Και εγώ θα έλεγα ότι είναι και ένα καλό σενάριο αυτό. Δηλαδή να μην το κρατήσετε μέσα σας, γιατί μπορείτε να το διωγγώσετε, να το υπερβάλλετε, ενώ αν το μοιραστείς κάτι λίγο ελαφραίνει. Σωστό είναι. Πάμε να δούμε τους υδροχόους. Τα οικονομικά φαίνεται ότι μπορεί να σας απασχολούν περισσότερο αυτές τις μέρες. Ίσως είναι τα έξοδα, ίσως είναι η ανάγκη για περισσότερα έσοδα. Παίζουν όλα αυτά τα σενάρια. Από την άλλη πλευρά, μπορεί με αυτή την όψη που έχουμε σήμερα να υπάρχει μια παρέμβαση κάποιου ατόμου ή ένας άνθρωπος δηλαδή να παρέμβει και να δώσει μια λύση ενδεχομένως σε ένα ζήτημα το οποίο σας απασχολεί και μπορεί να έχει να κάνει είτε με κάτι επαγγελματικό είτε με κάτι που αφορά το σπίτι, την οικογένεια και να πάει μια χαρά, αλλά μπορεί μερικές φορές, ξέρετε, και είναι και ο απομηχανής Θεός, είναι η τύχη που μπορεί να βοηθήσει να λυθεί μια κατάσταση. Οπότε κάτι σας βοηθάει κιόλας. Ναι, μεν είναι λίγο περίεργες μέρες, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και μια βοήθεια η οποία μπορεί τελευταία στιγμή να σας σώσει από κάτι, να σας γλιτώσει από κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά και για τους υδροχόους και πάμε να δούμε τους ηχθείς. Αυτούς που αγαπούμε. Βέβαια. Την αγάπη μας. Λοιπόν, με εξελίξεις φαίνεται ότι μπορεί να έρχεται η σημερινή μέρα στα θέματα των επαγγελματικών. Από την άλλη πλευρά όμως, καλείστε να ξεπεράσετε τις δικές σας ανησυχίες, τις δικές σας φοβίες και περισσότερο να εμπιστευτείτε τον εαυτό σας σε αυτή τη φάση, που
ξαναλέω, με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σας, μπορεί να συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε όλους τους ηχθείς, σε όλους μας, αλλά είναι στο δικό σας ζώδιο, οπότε μπορεί να έχετε ένα μεγαλύτερο μερίδιο αυτή τη στιγμή σε αυτά που συμβαίνουν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για να σας βοηθήσω κι εγώ, να σας πω δηλαδή προς τα πού πρέπει να προσέξετε. Γιατί πιάνει σχεδόν όλες τις εκφράσεις που μπορεί να έχετε και όλες τις πτυχές, όλους τους τομείς που μπορεί να σας απασχολούν. Είναι μια περίοδος με σύγχυση, δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Μολονότι όλοι είμαστε σε μια τέτοια φάση, ενδεχομένως εσείς να νιώθετε λίγο πιο σε μεγαλύτερη σύγχυση αυτές εδώ πέρα τις μέρες. Παιδιά, μόνο υπομονή να περάσουν αυτές οι μέρες, να περάσει και ο ανάδρομος Ερμής από το ζώδιό σας για να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο και να ξεκαθαρίσει λίγο και το μυαλό σας. Αυτά. Αυτά, αν δεν είναι μόνο αυτά, θα σου πω τι είναι. Καταρχήν έχουν έρθει τα κορίτσια μας. Η Γιάννα και η Μαρία είναι εδώ. Να μάθω και ζώδια θέλω τώρα. Ναι, πρέπει να μάθουμε οπωσδήποτε τα ζώδια. Πού είναι? Τι ζώδιο είμαστε, κορίτσια? Τι ζώδιο είσαστε? Ζυγός. Ζυγός και κριός. Ζυγός, κριός, κατάλαβες. Ωραία. Καταλαβαίνεις την κατάσταση. Πάμε στο λάμπρο βακιάρο μας τώρα. Νάτος ο Master Chef! Πάμε στο Master Chef μας. Νάτος ο Master Chef! Αυτός καλημέρα, εδώ καλημέρα, 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 καλημέρα. Παιδιά, πραγματικά, φίλε, σήμερα δεν θα πιστεύετε τι θα φτιάξουμε εδώ στη Φαλιά των Κούκου. Λοιπόν, μου ζητάτε πάρα πολύ συνταγές νηστίσιμες, οπότε επέλεξα να φτιάξω μια μαγική συνταγή που όλοι θα λατρέψετε, μια βελουτέ από πατάτα και πράσο, σαν να το ξέρω, έχει και λίγο κρυάκι τώρα. Οπότε τέλειο. Έχουμε μια βελουτέ, κάτσε να σερβίρω και σε σένα. Είναι μια σούπα πολύ ωραία, κοιτάξτε εδώ, τέλεια υφή, με άνηθο. Η σούπα έχει 3-4 υλικά μέσα, δεν έχει παραπάνω. Αυτό που είναι έτοιμο είναι της Κατερίνας. Είναι της Κατερίνας, εννοείται. Να της το δώσω. Και, εννοείται, να της το δώσεις. Και επίσης θα σας δείξω πώς να αχνίζετε μύδια και να ενσωματώσετε αυτή τα μύδια μέσα στη συνταγή. Και επίσης θέλω να πω ότι σήμερα έχω δώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στη συνταγή μου με την κρέμα λεμόνι παν από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος, η οποία μου δίνει μια διαφορετική γεύση από το λεμόνι, λίγο πιο γλυκιά, η οποία ταιριάζει τέλεια με αυτή τη συνταγή. Δεν θα πιστεύετε τώρα πόσο ωραίος είναι αυτός ο συνδυασμός. Κοίταξε. Και είναι και άκρος δυναμωτική, αντιλαμβάνομαι, αυτή η σούπα. Εννοείται. Να σου πω, να σερβίρουμε τα κορίτσια. Τι λες? Φυσικά, είναι δυνατό. Τι θα το σερβίρουμε? Λοιπόν, βάζω εγώ λίγο. Να βάλουμε και για την Γιάννα και για τη Μαρία. Εννοείται. Κρατερέ, έχω φτιάξει μια πιατάρα εδώ. Σας τέλεια. Πάρα πολύ. Πάμε να δούμε γρήγορα την κάρτα και ξεκινάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε αυτή την ωραία συνταγή. Τέλεια. Μάρι, παιδάκι μου. Και κρουτό. Δεν τα έχω φάει ποτέ. Πάμε λίγο την κάρτα. Να σα πω κάτι, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, βελουτέ σούπα πατάτας με αχνιστά μύδια. Πάμε τώρα. Για τη σούπα θα χρειαστούμε 3-4 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο για την αρχή και μισή κούπα για το τελείωμα. 2 μεσαία πράσα, μόνο το ανοιχτό πράσινο, όχι το πολύ πράσινο χρώμα. 2 μεγάλες πατάτες, μπορεί και 3 μικρές. Μία σκελίδα σκόρδο κομμένη σε 3-4 κομματάκια. 4 φλιτζάνια ζωμό λαχανικών. 2 φύλλα δάφνης. Εντάξει, πάει τώρα η σούπα. Αυτά ήταν τελικά. Πάμε τώρα για τα μύδια. Πάρα πολύ εύκολος τρόπος. Το μόνο είναι χρειάζεται να τα καθαρίσουμε. 2 κουταλιές σούπα σε ελαιόλαδο. Μία σκελίδα σκόρδο. Περίπου 1,5 κιλό μύδια. Τώρα θα βάλουμε 3 κουταλιές της σούπας κρέμα λεμονιού παν από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος. Όπως σας είπα και πριν, μου δίνει μια πολύ ωραία γεύση. Μισό φλιτζάνι λευκό κρασί. 1/3 από ένα ματσάκι άνηθο. Αλάτι πιπέρι. Και ελαιόλαδο στο τέλος και είμαστε. Αυτά είναι τα υλικά για σήμερα. Για πες, Κατερίνα, τι γίνεται? Κοίταξε, Άντης, εγώ έχω και μια δυναμία στα μύδια, μου αρέσουν πολύ. Είναι τέλεια. Είναι και αυτός ο τρόπος που δεν έχω ξαναφάει έτσι μύδι. Είναι προσπάθησα να φτιάξω αυτή σούπα, δεν ξέρω τι να πω. Προσπάθησα να φτιάξω μια συνταγή και θα κάνουμε και ένα κόλπο μύδια για να μπορέσουμε να ενώσουμε τις γεύσεις. Επειδή όταν αχνίζουμε τα μύδια βγάζουν ένα πάρα πολύ ωραίο ζουμάκι, αυτό θα το ενσωματώσουμε μέσα στη σούπα έτσι ώστε να του δώσουμε ένα χαρακτήρα λίγο πιο θαλασσινό και να μην είναι ξέμπαρκες δύο γεύσεις. Θαλασσινό και μια βελουτέ πατάτας που θα μπορούσε να συνοδεύτηκε με κρέας. Καταλαβες? Πρώτο στο τεστ δημιουργικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με, με τη σούπα. Θα πάρω τα πράσα. Γιάννα, Μαρία, βλέπετε τώρα να μαθαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται. Master θα σε κουνήσω ελάφρως εδώ. Είναι τέλεια και η υφή είναι εξαιρετική. Παίρνουμε το πράσο, το οποίο θα το κόψουμε σε φετούλες, ροδέλες δηλαδή στην ουσία.
Λοιπόν, προθερμένο παράλληλα την κατσαρόλα μου σε υψηλή θερμοκρασία. Εδώ, όπως σας είπα και πριν στην κάρτα, δεν θέλουμε το πράσινο μέρος, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ανοιχτό χρώμα στη σούπα. Άμα βάλουμε πολύ το πάνω μέρος από το πράσινο, θα μας χλωμιάσει λίγο. Ναι. Οπότε χρησιμοποιούμε το ανοιχτό πράσινο χρώμα και το υπόλοιπο σημείο δεν το πετάμε, γιατί αξιοποιείται. Μπορούμε να το βάλουμε σε μια μελέτα και το κρατάμε στο ψυγείο για μια άλλη Παρασκευή. Το μελέτε, Τέλειο. Το πράσινο μέρος είναι τέλειο. Λοιπόν, ψιλοκόβω εγώ εδώ το πράσο. Η κατσαρόλα μου είναι σχεδόν σε υψηλή θερμοκρασία. Οπότε τώρα ήρθε η ώρα να ξεκινήσω και να ρίξω το ελαιόλαδο μέσα. Και ξεκινάω με το πράσο. Εδώ τώρα, όπως είπα και πριν, δεν θέλουμε να πάρουμε ένα χρώμα πολύ σκουρό, οπότε δεν θα τσιγαρίσουμε πάρα πολύ το πράσο. Θα το υδρώσουμε σε μέτρια θερμοκρασία, αφού το βάλουμε θα το χαμηλώσουμε. Δηλαδή είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία στην αρχή, το βάζουμε και χαμηλώνουμε περίπου στο 4 με 5. Εντάξει, πάμε τώρα. Λοιπόν, τα υλικά όπως είπα για τη σούπα είναι πατάτα, πράσο, σκόρδο, ζωμός και το ζουμί από τα μύδια. Εντάξει. Μπράβο και συγχαρητήρια. Μπράβο και συγχαρητήρια. Είναι μαγικό το πώς μεταμορφώνονται κάποια λαχανικά με μια ωραία και σωστή Παρασκευή. Πραγματικά. Λοιπόν, προχωράμε εδώ πέρα. Τσιγαρίζουμε ελαφρώς το πρασάκι μας. Εντάξει. Και παράλληλα θα κόψω και τις πατάτες. Εδώ χοντροκομμένες. Δεν μας πειράζει, γιατί μετά θα το μπλεντάρουμε, οπότε δεν μας πειράζει το σχήμα. Εντάξει, θα το μπλεντάρουμε, είπες. Θα το μπλεντάρουμε, ναι, άμα έχετε ράφο το μπλεντάρουμε. Το παρτάρουμε. Μπλεντάρουμε. Λοιπόν. Δηλαδή κάνουμε πάρτι τα υλικά μας. Ωραία. Έχουμε εδώ τις πατάτες. Τέλος και οι πατάτες. Όσο γίνεται το πράσο, πάμε να κάνουμε τη διαδικασία για τα μύδια. Θέλω να σας δείξω λίγο το πώς διαχειριζόμαστε τα μύδια. Το μόνο δύσκολο σε εισαγωγικά με τα μύδια είναι το καθάρισμα. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γευστικό και το αποτέλεσμα είναι μαγικό. Θα σας πω και κάτι. Δούλευα σε ένα εστιατόριο στην Ισπανία και αρχνίζαμε μύδια για να πάρουμε το ζουμί και τα μύδια σαν μύδια τα τρώγαμε εμείς, το προσωπικό. Φαντάσου πόσο πολύτιμος είναι ο ζωμός από τα μύδια. Wow. Γι' αυτό θα το ενσωματώσουμε μέσα στη σούπα. Λοιπόν, τα μύδια έχουν ως εξής. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι, βλέπεις εδώ έχουν κάποιες σαν κλωστούλες. Ναι. Βάζουμε το μαχαίρι, κρατάμε κόντρα και τραβάμε αντίθετα έτσι ώστε να το βγάλουμε. Εντάξει. Πρέπει να βγει αυτό. Πρέπει να βγει αυτό και επίσης πρέπει να βγάλουμε και από πάνω αυτά τα σαν βραχάκια που έχει. Ιδανικά μπορείτε να το τρίψετε με ένα σειρματάκι που τρίβουμε τις κατσαρόλες. Εντάξει, παίρνει λίγη ώρα, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά μαγικό. Οπότε αξίζει τον κόπο. Εντάξει, όλο, ναι. Έχω καθαρίσει εγώ για να κάνω λίγο πιο γρήγορα. Και η διαδικασία έχει ως εξής. Παίρνουμε μια κατσαρόλα. Εντάξει. Την προθερμαίνουμε σε υψηλή θερμοκρασία και ρίχνουμε μέσα το ελαιόλαδο όσο παράλληλα τσιγαρίζουμε. Ψιλοκόβουμε το σκόρδο. Εντάξει, τα έχω αφήσει λίγο εδώ όλα μαζί, αλλά. Δεν πειράζει, δεν θα σας κατηγορήσουμε εμείς. Λοιπόν, ψιλοκόβουμε το σκόρδο και το ρίχνουμε μέσα στην κατσαρόλα με το ελαιόλαδο να το αρωματίσουμε λίγο έτσι ώστε να ενώσουμε τις γεύσεις μαζί με το ζουμάκι από τα μύδια, αλλά και την κρέμα λεμονιού πάνω από την Οξοβία Ζαφυρόπουλος, η οποία θα μας δώσει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στο ζουμί που θα ενσωματώσουμε στο τέλος. Λοιπόν, μέχρι να τσιγαριστεί το σκορδάκι, πάμε πίσω στην κατσαρόλα με τη σούπα. Το πράσο μου έχει φτάσει σε ένα ωραίο σημείο. Έχει γίνει ελαφρώς ημιδιαφανές. Και τώρα τι θα κάνω, θα ρίξω μια σκελίδα σκόρδο, τις πατάτες. Μέσα εδώ, ναι. Εδώ, όλες τις πατάτες μέσα. Δυναμώνω. Δυναμώνεις, εννοείται. Λοιπόν, πάρα πολύ θρεπτικό φαγητό, πάρα πολύ εύκολο και πρώτα απ' όλα νηστίσιμο. Και πεντανόστιμο. Αλλά γευστικό, αυτό είναι το θέμα. Αυτά θα χρειαστεί στα μύδια που είσαι εκεί μπροστά σου. Εννοείται, θα τα βάλουμε εδώ. Ωραία. Δύο φύλλα δάφνης. Γιατί δεν τα βάζεις. Ρίχνουμε μέσα. Να το διευκολύνω. Καλύπτουμε με το ζωμό. Εντάξει. Οπ. Όλος αυτός ο ζωμός. Λαχανικών. Έτσι ώστε να είναι και νηστίσιμο, όπως σας είπα. Τώρα, θέλουμε ένα βράσιμο περίπου, να σιγοβράσουμε για 45 λεπτά. Ίσως στο τέλος χρειαστεί να βάλετε και λίγο ακόμα υγρά για να μην γίνει η σούπα πουρές, εντάξει, πρέπει να έχει μια υφή όπως αυτή που σας έχουμε δείξει. Οπότε ο κρατερός τώρα θα κάνει τη διαδικασία η οποία μετά από τα 45 λεπτά έχουμε εδώ τη σούπα μας βρασμένη, αφαιρούμε τα δύο φύλλα δάφνης, εντάξει, και παίρνεις την κατσαρόλα, ένα ραβδομπλέντερ
Αχα. Εδώ. Και το κάνεις και θα κάνεις, θα το πολυτοποιήσεις μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Να βγάλω τα φύλλα. Να βγάλεις τα φύλλα. Και λοιπόν, ωραία που μυρίζει και το σκορδάκι. Τέλειο. Τώρα, αφότου είμαστε έτοιμοι με το σκόρδο το οποίο έχει αρωματιστεί στην κατσαρόλα, τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε μέσα τα μύδια. Παίρνουμε τα μύδια έτσι όπως είναι σε υψηλή θερμοκρασία και τα ρίχνουμε στην κατσαρόλα. Αφού τα έχουμε καθαρίσει. Τέλεια. Πάει αυτό. Ρίχνουμε ένα ανακατεματάκι και τώρα ήρθε η ώρα για το μυστικό της συνταγής. Mm. Θα χρησιμοποιήσω 3 κουταλιές της σούπας κρέμα λεμονιού παν από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος, που όπως σας είπα δεν έχει ακριβώς την ξινή γεύση του λεμονιού, είναι λίγο πιο γλυκό και θα μου δώσει ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα στη συνταγή, γιατί όπως είπα θα ενώσουμε το ζουμί μαζί με, με τη σούπα και θα είναι τέλειο. Οπότε θα ρίξω 1, 2, 3, αρκετούτσικο, θα ανακατέψουμε να πάει παντού και τώρα θα δεις ότι τα μύδια, βλέπεις, αρχίζουν και βγάζουν από μόνα τους τα υγρά. Και ήθελα να σε ρωτήσω. Θα βγάλουν ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Και με το που αρχίσει να βράζει και η θερμοκρασία, βλέπουμε ότι κάνει μπουρμπουλίθρες από κάτω, τι θα κάνουμε? Θα σβήσουμε με το λευκό κρασί. Οπ. Άρα έχουμε λευκό κρασί, κρέμα λεμονιού, μύδια. Λοιπόν, από τη στιγμή τώρα που θα σβήσουμε, άκουσε με πόσο εύκολο είναι. Θα σου πω σε ώρα το έχουμε. Αυτό πήγα να σου πω. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει με το που ρίξουμε το κρασί να βλέπουμε ότι βράζει, βάζουμε ένα καπάκι και αχνίζουμε για 4 λεπτά, 5 max. Αν κάνετε πολύ μεγάλη ποσότητα, φυσικά και θα πρέπει να κάνετε λίγο παραπάνω, να κρατήσετε λίγο παραπάνω το χρόνο. Οπότε θα πάρω εγώ το καπάκι μου, θα το βάλω εδώ, θα το ανακατέψουμε και. Όπου ο κρατερός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά εδώ. Άμε. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε εδώ ότι ο κρατερός. Το αφήνω αυτό εγώ εδώ. Έχω εδώ τη σουπίτσα. Να πάρω ένα κουτάλι να σας δείξω ποια είναι η σωστή υφή. Εδώ είμαστε. Κοιτάξτε εδώ, αυτή είναι η σωστή υφή της βελουτέ. Που τώρα, όσο αχνίζονται τα μύδια, εμείς τι θα κάνουμε? Θα ψιλοκόψουμε τον άνηθο και θα ρίξουμε μέσα και τη μισή κούπα ελαιόλαδο για να τον νοστιμέψουμε. Εντάξει, εδώ, σε αυτό τώρα, το σημείο, αυτό το σημείο, ναι, ρίχνουμε μέσα μπόλικο ελαιόλαδο και ψιλοκόβω και λίγο τον άνηθο, ο οποίος είναι καταπληκτικός. Θα του πάει πάρα πολύ. Εδώ. Κοίταξε, και τώρα έχουμε δώσει σε μία σούπα με 3 υλικά ένα πολύ ωραίο χαρακτήρα και με την κρέμα λεμόνι πάνω από την Οξοπία Ζαφυρόπουλος, η οποία είναι και ένα φυσικό προϊόν χωρίς προσθήκη νερού από φυσικά υλικά. Κάνεις εντύπωση, εδώ. Πραγματικά. Κοίταξε τώρα πόσο ωραίο θα γίνει τώρα. Και το άρωμα είναι εκπληκτικό. Μακάρι να μπορούσαμε τώρα να σας περιγράψουμε. Θέλει το ανακατεματάκι του και να πω το σημαντικό είναι ότι με το που αχνίσουν τα μύδια, εντάξει, θα πάρουμε το ζουμί, θα το σουρώσουμε και θα το ενσωματώσουμε μέσα στη σούπα. Θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Ακριβώς, να μπορέσουμε να ενώσουμε για να κάνουμε μια γέφυρα στις γεύσεις και να μην είναι ξεκάρφωτη, ας πούμε, μια βελουτέ σούπα πατάτας και τα μύδια, να έχει μια συνοχή στη γεύση και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο μυστικό, να ενώνουμε γεύσεις από διάφορα υλικά. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Λοιπόν, να πω κάτι. Ο κρατερός πού βρίσκεται τόση ώρα? Κάπου μακριά τον βλέπω. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Σας άφησα εγώ εκεί. Γιατί άμα απολαύσεις ένα πολύ ωραίο γεύμα, μετά δεν πρέπει να απολαύσεις και έναν πολύ ωραίο ύπνο? Θα σας απαντήσω εγώ. Την απάντηση που την ξέρουμε όλοι. Ναι, πρέπει. Γιατί έχουμε εμείς τη μέντια στρώμε εδώ πέρα τώρα, καταλάβατε, με το optimum. Και όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ αναπαυτικά, είναι πολύ ξεκούραστα, είναι πολύ ωφέλιμα. Και είναι ιδανικά, θα έλεγε κανείς, για την τυχαία που έχει βραβευτεί το 2019 ως προϊόν της χρονιάς. Ναι. Για την κοινοτομία στην κατηγορία στρώματα, ναι. Δεν είναι. Έχουμε πει τις άλλες λεπτομέρειες. Κάνα τυπάκι θα δώσουμε στους ανθρώπους. Εσύ θα δώσεις τα τυπάκια, εγώ θα κάνω το τυπάκι. Λοιπόν, καταπληκτικό αυτό. Θέλω να σας πω κάποια πράγματα, να δώσουμε μερικά tips για τον ύπνο. Για παράδειγμα, ρε παιδί μου, πας να κοιμηθείς, έτσι. Πας να κοιμηθείς, δεν κάνεις έντονη, ας πούμε, σωματική άσκηση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλει δηλαδή την προσοχή του. Να έχουμε ηρεμήσει πρώτα και μετά να πάμε να ξαπλώσουμε. Επίσης, δεν πίνουμε καφέινη και τα λοιπά πριν πάμε για τον ύπνο. Βεβαίως, όλα αυτά τα tips που σας λέμε τώρα παίζουν το ρόλο τους, αλλά το ρόλο το μεγάλο τον παίζει μετά το στρώμα στο οποίο θα ξαπλώσεις πάνω, έτσι δεν είναι? Λοιπόν. Γιατί πιστέψτε με, σε αυτό το στρώμα κοιμάσαι καλά,
ζεις καλύτερα, ακόμα και αν έχεις πιει καφεδάκι πριν ξαπλώσεις. Και θέλει να σου πει και κάποια πράγματα. Εύκολα. Αυτός με το στρώμα είναι η μία του πλευρά για το καλοκαίρι και η άλλη του πλευρά για το χειμώνα. Δηλαδή έρχεσαι και δροσίζεσαι με αυτό εδώ το στρώμα το καλοκαίρι και αισθάνεσαι μια καταπληκτική θαλπορή. Και αυτό που το βλέπετε, που έχω πάθει πλάκα, πραγματικά με το πόσο έτσι μεγάλο θα το λέγει κανείς. Ψηλό στρώμα δεν είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ψηλό, ξέρεις γιατί έχει μέσα, σου λέει, πολλαπλά επίπεδα ελαττηρίων. Τα βλέπετε 2, 3, 4. Μιλάμε τώρα για 50 χρόνια τεχνογνωσία. Δεν είναι αστεία πράγματα. Για σκεφτείτε 50 χρόνια να μελετάει κανείς ένα αντικείμενο. Δεν είναι τώρα αυτά τα πράγματα έτσι εύκολα. Και το πιο ωραίο ποιο είναι. Το πιο σημαντικό ποιο είναι. Ότι αυτό το στρώμα. Ναι. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Ε? Τι. Για να το κερδίσει κάποιος. Α, θα το κερδίσει, θα το δώσουμε, ναι. Απλώς ήθελα να πω ότι. Δεν θέλουμε να το δώσουμε. Θα θέλαμε πολύ να το κρατήσουμε εδώ. Αλλά θα σα το δώσουμε δώρο. Όταν για να δείτε τι άνθρωποι είμαστε. Με αυτά τα ελαττήρια, αυτό ήθελα να πω. Έτσι σε αγκαλιάζει και δεν μπορεί να βάλει το χέρι από μέσα. Διότι τι σημαίνει αυτό. Ότι γίνεται η πιο καταπληκτική δουλειά και ξεκουράζει ακόμα περισσότερο. Αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, θα μείνουμε εδώ. Πάμε, πάμε. Ποιος θα είναι αυτός ο άνθρωπος που θα πάει στον τελικό για να δούμε. Θα νεκροτερός ή ο Γιώργος. Εσείς βεβαίως θα ψηφίσετε, εσείς θα αποφασίσετε. Στο my.star.gr κάθετος play, στο οποίο θα μπείτε τώρα μέσα από το tablet, τον υπολογιστή σας, το τηλεφωνό σας. Και βεβαίως η Γιάννα με τη Μαρία θα ψηφίσουν επίσης και θα παρακολουθήσουν αυτό το πράγμα που θα γίνει εδώ. Δύο νικητές, αυτό δώσετε τα στοιχεία σας βεβαίως μετά τη λήξη του διαγωνισμού. Θα κερδίσετε από ένα σετ 4 προϊόντων Φίλια, φιλικά προς το δέρμα, ελληνικά προϊόντα εντατικής περιποίησης βασισμένα σε πεπτίδια, αντιγύρανσης και σύσφυξης. Πήγαμε. Κυρίες και κύριοι, καταρχήν, καλή επιτυχία. Πάρα πολύ ωραία. Θα κάνω μαγικά, με βλέπεις. Ένα τραγούδι που όλοι αγαπήσαμε. Είναι λίγο από άλλες εποχές, τότε που δεν είχαμε τηλέφωνα, αλλά ο πόνος στην καρδιά ήταν ίδιος, γιατί τα πράγματα ήταν πάντα πάρα πολύ σημαντικά. Γιατί υπήρχαν φορές που δεν υπήρχε ανταπόκριση και εμείς κεγόμασταν. Εγώ χωρίζω και η ζωή μου τελειώνει. Εγώ χωρίζω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγαπώ απόψε με σκοτώνει. Και εσύ φωνάζεις, συντομεύεται. Ένα λεπτό περιπτέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά. Το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπτέρα, ένα σαϊτό σφοριστερά, απόψε λέει αδείο. Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊτό σφοριστερά, απόψε λέει αδείο. Και τώρα ξέρετε ότι αν τελικά αυτό το τηλεφώνημα δεν είχε απήχηση, είναι γιατί κάποιος, ο Περιπτεράς, τράβηξε το καλώδιο. Κυρίες και κύριοι, my.star.gr, μπαίνετε μέσα από το κινητό σας, το tablet, τον υπολογιστή σας και θα κερδίσετε και δώρα. Για να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα περάσει στον τελικό. Θα είναι ο Κρατερός ή θα είναι ο Γιώργος που τώρα θα διαγωνιστεί. Εσείς θα ψηφίσετε μετά την λήξη και της δεύτερης εκτέλεσης. Εκτέλεσέ το.
Ναι. Και όχι, γίνεται εδώ. Παιδιά, γιατί έχουμε και ένα πολύ ωραίο σκηνικό, γιατί μπορεί ο Κρατερός να νοστάλγησε λίγο τα παλιά, αλλά εμείς είμαστε πιο επίκαιροι, γιατί ξέρετε, βγήκε το τρέιλερ του Αλαντίν, της καινούργιας ταινίας της Disney, έτσι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο να... Οι πάρουν τις θέσεις τους για να ανοίξει τέλος πάντων η διαδικασία της ψηφοφορίας στο my.star.gr κάθετος play. Έχετε ένα λεπτό για να ψηφίσετε. Πάμε. Θέλω να σας πω μόνο για να καταλάβετε το ποιόν του Περιπτερά. Ναι. Χόρευε τώρα στο τραγούδι του Τα Μαγικά Χαλιά. Αφού τράβηξε το καλώδιο, μετά ήταν έτσι να σου το τσεκάρει. Πες μας όμως γιατί να σε ψηφίσουμε. Δηλαδή. Εσύ μιλάς για τον αντίπαλο. Εσύ. Να με ψηφίσετε. Να με ψηφίσετε γιατί πραγματικά. Ένα κομμάτι. Αυτό είναι αδική αν συμβεί πάντως. Συγγνώμη. Είσαι έτοιμος, εντάξει. Όχι, όχι, από μιλήσει, κατα... όχι, όχι, Γιώργο, θα μιλήσει ο Κρατερός, θα απευθυνθεί. Λέω να ψηφίσετε γιατί απλά ήταν ένα τραγούδι που απευθύνεται στην αγάπη και στον πόνο που ποτέ δεν βρήκε ανταπόκριση. Εγώ γνωρίζω ότι βασανιστήκατε μυστήρια πλάσματα, γι' αυτό και ψηφίζετε και κερδίζουμε. Πάμε να τρίψουμε μαζί το λιχνάρι του Αλαντίν και να πραγματοποιηθούν όλες οι ευχές μας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής αυτό το εξαιρετικά άδικο κατά τη γνώμη μου αποτέλεσμα, γιατί του Κρατερού ήταν καταπληκτικό, ενώ του Γιώργου όχι τόσο. Μπράβο. Είναι 24 Μπράβο. Και 76, να τα λέμε αυτά. Γυναίκα σου, τι να πει. Εγώ επειδή έχω πάρει το μάθημά μου όλο αυτόν τον καιρό, Κρατερέ μου, πόσο καλός ήσουν, δηλαδή ήταν. Αυτή η αδικία πρέπει κάποτε να τελειώσει, τελεία. Εσύ, Μαριλού, κάτι. Εγώ μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι του Κρατερού. Δεν είμαι πολύ φαν όμως του Διονυσίου. Στηρίζω τον Γιώργο γιατί είναι το τζίνι μας. Μάλιστα. 75% πέρασε ο Γιώργος. Τι έγινε. Θα είμαι δίκαιη, δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλό, ήταν καταπληκτικό. Γυναίκα του δεν ήταν καταπληκτικό. Εντάξει, τώρα μην λέμε αειδίες. Φασιστέ ενωμένοι, ποτέ νικημένοι, κυρίε και κύριοι, και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν είναι σωστό, δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν τώρα ψέματα να λέμε. Τώρα τι, μεταξύ. Η Γιάννα μα και η Μαρία μα είναι εδώ, ναι. Ναι! Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά μας, ολονών μας, για να τα πούμε και να μάθουμε και πράγματα που δεν ξέρουμε. Ετοιμαστείτε, κορίτσια. Σε πολύ λίγο. Girl just wanna have fun, καταλαβαίνεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Τα κορίτσια αυτό το διασκέδασαν, εγώ πιστεύω. Είναι γενιακή υπόθεση σήμερα, είναι κοριτσίστικη υπόθεση. Σας έχουμε πει, τις έχετε δει βεβαίως. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τη Γιάννα μας και τη Μαρία μας. Καλώς ορίσατε. Χειροκροτήστε θερμά τα κορίτσια, παρακαλώ. Λοιπόν, Γιάννα, εσύ έφυγες εχθές, η Μαρία μας την Παρασκευή. Πριν αρχίσουμε να λέμε οτιδήποτε και να σας ρωτάμε όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί στους τηλεθετές μας ότι θα τα ρωτήσουμε και θα τα ρωτήσουμε, θα πάμε να δούμε ένα μικρό... Τα καλύτερα. Εμείς σας αγαπάμε πολύ. Εσείς θα πρέπει να πείτε την αλήθεια. Αυτή είναι η συμφωνία. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο για... με κάποιες από τις στιγμές σας μέσα στο MasterChef και μετά θα ξεκινήσουμε. Σηκώνεται ο λεβέντης μου με αυτό το υπέροχο βλέμμα του, έρχεται προς το μέρος μου και ο πονηρός αφήνει μπροστά τη δική του παιδιά και σμπρώχνει τις άλλες δύο. Πού να ξέρουν ότι εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ. Το διαλέξαμε ένας, δεν είναι. Μπορώ.
στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το κοτέτσι που αδειάζει. Και ξέρω ότι θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ η Άννα. Δεν ήθελα την αφήσω μόνη της. Και δεν θέλω να στεναχωρεί για τη Γιάννα μου. Να προσέχετε όλη τη Γιάννα μου. Αφού έφτιαξε καλό πιάτο. Αφού έφτιαξε καλό πιάτο. Σπίτι έγινε, μπορεί. Αφού έφτιαξε καλό πιάτο, αφού το είδαμε όλοι ότι το πιάτο της ήταν καλό. Δεν έχω θέμα με τα παιδιά. Πού ήρθαν τα παιδιά, ίσα ίσα. Αφού είχε τέλειο πιάτο. Και νομίζω κάπου άκουσα ότι είπε ο Πάνος ότι ζήτησε συγγνώμη από τη Μαρία. Τη στέλνει στον τάκο και μετά τη λέει συγγνώμη. Γιατί? Και γιατί δεν το παίρνει και να βγει εσύ και να πει σαν αρχηγό, αναλαμβάνω την ευθύνη μου και βγάζω τον εαυτό μου. Ο Χαράλαμπος χθες γύρισε και είπε και τον ακούσανε ότι στην ομάδα την κόκκινη, αν αξίζουν δύο. Ο ένας είναι αυτός και ο άλλος είναι ο Σταμάτης. Με τι ψυχολογία θα πάνε τα άλλα παιδιά? Ή θα του τραβήξουν κανέναν κατακέφαλο και θα πάει από εκεί που ήρθε. Και γράψε τώρα εσύ και ό,τι θες. Λοιπόν, ή θα τραβήξουν κανέναν κατακέφαλο. Μην τα γράψει όλα αυτά και βγούμε στον αέρα και φρίξω στο σκυλί. Καλά, με ξέρουν στην περιοχή μου τι τσαμπούκι είμαι, δεν υπάρχει θέμα. Η Μανούλα μου έτοιμη. Η Μανούλα έτοιμη. Τι γίνεται, πάει. Τι ναι, μ' αρέσει, μη τι λες ναι, δόθηξα να γυρίσει. Βέβαια, είπα. Εμφανίζεται τη στιγμή που μαζεύει ο άλλος τα ρούχα του. Και μέσα στο σπίτι δεν λένε ούτε καλημέρα. Είμαι μπαρμπούνι μπήκες, αλλά βγαίνεις από το κόκαλο του μπαρμπούνιου. Ήταν πάρα πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να χαιρετήσω. Χάρηκα πάρα πολύ για όλους. Όποτε θέλετε να έρθετε κάτω, είναι ανοιχτός ο... Αυθεντικές, γλυκές, συγκινητικές, εκφραστικές. Και νομίζω ότι ένας από τους λόγους που σας αγάπησε και ο κόσμος ήταν αυτή που είπαμε μόλις τώρα. Πέρα από τις μαγειρικές ικανότητες. Για τον αφορμητισμό σας και για τη ζεστασιά σας. Ας πούμε, όταν ήταν με τη Γιάννα να κλαίει με μαύρο δάκρυ, πραγματικά εγώ αισθάνθηκα αμήχανα. Μου ήρθανε, δεν στο κρύβω και γέλια. Λέω, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα η Γιάννα. Ποια ήταν η σχέση σας, πώς ήσασταν και η αποχώρηση Μαρίας σε έκανε να φορτιστείς τόσο πολύ? Όταν είσαι σε ένα σπίτι και είσαι σε εγκλεισμό, τη Μαρία τη γνώρισα ουσιαστικά όταν ανέβηκα Αθήνα πριν περάσουμε στην Οικοσάδα. Και όταν είσαι σε ένα σπίτι, σε εγκλεισμό και δεν επικοινωνείς ούτε με δικούς σου, ούτε βλέπεις, ούτε ξέρεις τι γίνεται έξω, είναι φυσικό επόμενο να έρθεις πιο κοντά με κάποιους ανθρώπους. Και εσύ ήρθες με τη Μαρία. Και τέριαξα με τη Μαρία και με άλλα παιδιά, αλλά και η Μαρία με μένα. Γιατί και τη Μαρία, όταν τη γνώρισα, δεν ήταν τόσο καλά ψυχολογικά, έπεφτε και αυτά. Έβρισκε σε μένα, ρε παιδί μου, αυτό που ήθελε. Ήμουν έτσι χαρακτήρας πιο. Είμαι πιο αυθόρμητος, πιο. Γνήσια, δεν ξέρω. Είμαι... Τσαμπούκι, όπως ακούσαμε. Είμαι και τσαμπουκάς, ναι, δεν κάνω πίσω. Τσαμπουκάς είμαι, ναι, δεν κάνω πίσω. Δεν... Έχω θάρρος και θράσος, αλλά το καλό το θράσος. Όχι να προσβάλλω. Όχι να προσβάλλω, ίσα-ίσα. Θα κοιτάξω να ανεβάσω έναν άνθρωπο, όχι να τον μειώσω. Το θεωρώ υποτιμωτικό για τον εαυτό μου να το κάνω αυτό. Σωστό είναι αυτό. Θέλω να φτιάχνω τη διάθεση του ανθρώπου που είναι απέναντί μου. Άρα αυτό έχει σχέση και με την δήλωση για τον Πάνο. Δεν είναι. Μου είπες ότι την έβγαλε στον τάκο τη Μαρία. Όχι τον Πάνο, από τον Πάμπο. Περίμενε. Ο Πάνος ζήτησε συγγνώμη από τη Μαρία αφού την είχε βγάλει στον τάκο. Ναι. Αυτό είναι έλα. Και είπε Γιάννη ότι άμα ήταν έτσι, μην την έβγαλε στον τάκο κατευθείαν. Υπάρχει την ευθύνη σου. Εντάξει, ναι, αυτό. Εντάξει, το είπα γιατί όταν δεν μπορείς να βγάλεις στον τάκο έναν άνθρωπο και μετά να του ζητήσεις συγγνώμη. Εντάξει, εγώ δεν το δέχομαι, δεν θα το έκανα. Εγώ π.χ. που έβγαλα την Κωνσταντίνα στο. Ναι, γιατί θα μπορούσε να είναι αντίλογος. Και εσύ θα μπορούσε να έχεις βγάλει τον εαυτό σου, Η μόνη διαφορά όμως είναι ότι εγώ δεν έβγαλα τον εαυτό μου γιατί η δική μας η ομαδική δεν είναι ότι κάτι πήγε στραβά. Η Μαρία, είμαστε μαζί στην ομαδική, ξέρει ότι δεν πήγε κάτι στραβά ούτε από άποψη συνεργασίας, ούτε από τα πιάτα μας ότι δεν τα βγάλαμε. Οι κουζίνες μας ήσανται καθαρές όλες. Δεν είχαμε θέμα τέτοιο. Απλώς ψήφισε ο κόσμος. Και χάσαμε με 2-3 ψήφους. Ήταν στις γεύσεις του κόσμου αυτό. Το μαράκι μου εδώ, δείτε, κάθεται εκεί πέρα σαν μικρό κοριτσάκι. Εσένα σου στήχησε πάρα πολύ. Και εσύ ήσουν πάρα πολύ συναχωρημένη και έλεγες να προσέχετε τη Γιάννα μου, να προσέχετε τη Γιάννα μου. Η Γιάννα με βοήθησε πάρα πολύ μέσα στο παιχνίδι ψυχολογικά. Αν δεν ήταν η Γιάννα δίπλα μου, ίσως να έφευγα και νωρίτερα. Απλά... Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, δεν μου βγαίνει για το μαγειρικό. Σε αδίκησε, πιστεύεις, ο Πάνος, Μαρία? Όχι, όχι.
δεν πιστεύω ότι με αδίκησε σε θέμα μαγειρικό, επειδή δεν ήμουνα καλά ψυχολογικά, οπότε δεν μπορούσα να προσφέρω αυτό που έπρεπε στην ομάδα. Σίγουρα όλη η ομάδα δεν πήγαμε καλά. Για μένα δικήθηκε ο Ζαχίρ και η Ασημίνα πολύ, που ήταν υποψήφοι. Γιατί, ας πούμε, από όσο είδα στο επεισόδιο χθες προχθές, δεν δείχτηκε ακριβώς αυτό που έγινε. Ας πούμε, η Ασημίνα ήταν συνέχεια πίσω από το Χαράλαμπο και του έλεγε, ρε εσύ Χαράλαμπε, τι να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω. Μάλιστα. Ο Ζαχίρ, ναι μεν άργησε να κάνει την Παρασκευή με το Σολομό, αλλά βγήκε ωραίος, δεν είπε κάτι αρνητικό κάποιος για το Σολομό. Κατάλαβα τι λες. Αυτό. Να ρωτήσω κάτι. Πάμε λίγο πάλι σε σένα, Μαρία. Σε όλο αυτό που είδαμε, σε σχέση με την Άλκηστη και όλα αυτά τα οποία είπε, ειδικά στο χθεσινό επεισόδιο, σε σχέση, και θα μας πεις και εσύ βεβαίως, Γιάννα, που είσαι και η άμεσα εμπλεκόμενη, σε σχέση με το αν η Άλκηστη είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δείχνει, αν είναι πολύ πιο έντονος πάντα. Ή όχι. Δεν έχει σκόπελα. Αν πραγματικά όλα αυτά που λέει συμβαίνουν, γιατί μιλάει για ανθρώπους που είναι, ας πούμε, κυρίαρχοι στο σπίτι και κάποιοι που δεν μιλάνε σε άλλους, αλλά κάνουν μετά τους καλούς μπροστά. Η Άλκηστη, σας ξεκινήσουμε με το βασικά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, αν έχει 5 και τα χρειάζεται, θα σου τα δώσει όλα. Δεν θα κρατήσει τίποτα για τον εαυτό της. Αλλά έχει ένα κακό. Είναι υπερβολικά αντιδραστική. Υπερβολικά. Κι εγώ είμαι νευρική αντιδραστική, αλλά προσπαθώ να το ελέγξω. Η Άλκηστη αυτό δεν μπορούσε να το ελέγξει. Ίσως να φταίει και ο εγκλεισμός. Η Άλκηστη είναι ένα κορίτσι που θεωρείς ότι μπορεί να έχει χάσει πολλές φορές και το δίκιο της, ας πούμε, με τον τρόπο που του υπερασπίζεται. Ναι, πιστεύω πως το έχει χάσει αρκετές φορές. Μάλιστα. Το δίκιο της. Εσύ, Γιάννα, τώρα με αυτό που είδες, είναι αλήθεια αυτό που πει Άλκηστη, ότι με τη Σπυριδούλα, η Σπυριδούλα δεν σου έλεγε καλημέρα και ξαφνικά ήρθε να σου κάνει το μανούλα μου, δεν θα φύγεις κτλ. Καλημέρα δεν είναι ότι δεν μου έλεγε ή ότι δεν μιλούσαμε. Απλώς ήταν από τα άτομα που δεν είμαστε κοντά. Μπορεί να μέναμε στο ίδιο δωμάτιο, αλλά ήταν από τις κοπέλες που δεν τέριαζα. Δεν μπορώ να πω ότι θα μας έβρισκες μέσα στο σπίτι να καθόμαστε να πίνουμε καφέ μαζί και να κουβεντιάσουμε. Αλλά θεωρείς ότι η Άλκης της είχε κάποιο δίκιο όταν είπε ότι το έκανε πιο πολύ για το Θεαθήνε, για να δημιουργήσει εντύπωση. Ίσως και να είχε δίκιο. Εμένα πάντως αυτό δεν με ενδιαφέρει. Εγώ στην προσωπική μου ζωή και γενικά στη σχέση μου με τους ανθρώπους δεν μου κάνει. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολούμαι. Εντάξει, οκ, okay, το κάνεις αυτό. Αλλά εσύ, ας πούμε, και σε εκείνη τη στιγμή που εμείς είδαμε χθες, ας πούμε, στο επεισόδιο να συμβαίνει. Έρχεται ξαφνικά η Σπυριδούλα και, σου κάνει αυτή την επίθεση αγάπη, αν μπορώ να την ονομάσω έτσι. Είπες από μέσα σου. Πιστεύω ότι. Ή είπες, α, ναι, η Σπυριδούλα. Πιστεύω ότι φαίνεται η συμπεριφορά μου από τα πλάνα. Είσαι λίγο παγωμένη, να σου πούμε αυτό, την αλήθεια. Σε βλέπουμε λίγο άκαμπτη. Εγώ βγάζω το συμπέρασμα ότι η Άλκηστη Σάρας αυτό είχε δίκιο. Μπορεί γενικά να είναι επιλογή. Δεν μπορεί να είναι επιλογή. Αυτό είχε δίκιο. Αυτό δεν μπορεί να είσαι ανοιχτό σε έναν άνθρωπο όταν δεν έχει σχέσει ιδιαίτερε. Δεν μπορεί να τον αγκαλιάσει και, να πιστεύει αυτά που σου λέει. Ναι. Υπάρχουν... Να είσαι αυθόρμητο στα συναισθήματά σου. Εγώ δεν ήμουν. Υπάρχουν ισχυρέ. Κατά τη δική σου άποψη, έχουν υπάρξει ισχυρέ ομάδε ανθρώπων που είναι πιο ενωμένοι μεταξύ τους. Κλίκες, ας πούμε. Και που φαίνεται να έχουν μία στρατηγική και μία συμπεριφορά διαφορετική. Κάτι που είπε και η Άλκηστη. Είχε απόλυτο δίκιο για μένα σε αυτό που είπε η Άλκηστη. Όντως υπήρχε αυτό στο σπίτι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Αυτοί που είπε είναι αυτοί που τα ονομάζει η Άλκηστη. Ναι. Σίγουρα δεν σκέφτονται όλοι όπως μπορούν να σκεφτούμε εγώ, η Γιάννα, η Άλκηστη και ο κάθε άνθρωπος σκέφτεται διαφορετικά. Σίγουρα είχαν κάποια άτομα στρατηγική, σίγουρα ήταν εντελώς διαφορετικοί μπροστά στις κάμερες και εντελώς διαφορετικοί στο σπίτι. Κάποια επεισόδια που πρόλαβα να δω τώρα, όσο είμαι έξω, είδα ότι υπόθηκε ότι συζητούσαμε στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία συζήτηση στο σπίτι. Και εγώ όταν το είδα λέω, μα ποιοι συζητούσαμε, εσείς οι 5-6. Μπάρα, μπορεί να αναφερόταν στον εαυτό τους, ας πούμε. Άρα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταστρώσει ίσως ένα σχέδιο. Είναι πιο κοντά και με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσονται, ας πούμε.
Μπορεί. Αλληλοϊποστηρίζονται. Ναι, αλληλοϊποστηρίζει ο ένας τον άλλον. Αυτό, και στην ομαδική, ας πούμε, φαίνεται. Στην ομαδική που ήμουν εγώ. Βέβαια, από την άλλη, να θυμίσουμε, όχι ότι δεν το ξέρουμε, να το θυμίσουμε, ότι πρόκειται για διαγωνισμό. Έτσι. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, βέβαια, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό είναι που μας διαφοροποιεί, το πώς διαγωνίζεσαι. Ο τρόπος είναι η ουσία των πραγμάτων. Αλλά τι είναι διαγωνισμός είναι. Και πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για τον Παντελή. Θέλουμε να μάθουμε τι μέρος του λόγου είναι ο Παντελής, εσείς ο Παντελής που τον έχετε ζήσει. Ο Παντελής έχει ότι η σφιγμή του, η φυσιολογική, πρέπει να είναι κάτω από 50. Είναι. Αυτό... είναι. Ο Παντελής άρα είναι κρυφά, είναι δίτης, μεγάλου, μεγάλου βάθους. Είναι το απέραντο γαλάζιο. Κατεβάζουν τους σφιγμούς τους στους 25-30. Είναι σαν το πιάτο, όπως είπε το ναυάγιο, ζει πάντα μέσα σε μια θάλασσα. Εγώ τον Παντελή τις πρώτες μέρες που ήμασταν στο σπίτι τον είχα παρεξηγήσει πάρα πολύ. Λέω, δεν γίνεται να είναι τόσο αφασία. Σ' αγαπώ, Μαρία. Τον είχα παρεξηγήσει πραγματικά. Στην πορεία, όσο μιλούσαμε, ερχόμασταν πιο κοντά. Κατάλαβα ότι ο Παντελής είναι πολύ αγνός άνθρωπος και είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται. Γιατί δεν έχει... ότι είναι σε αφασία. Δηλαδή, τι ήταν αυτές οι συμπεριφορές που... Με κάποια πράγματα, ας πούμε, στο σπίτι. Εντάξει, μωρή, και τι έγινε, κακό είναι αυτό. Ήταν για αυτόν λογικό. Είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καθόλου κακία μέσα του. Το συναντώ πρώτη φορά αυτό στη ζωή μου. Το ίδιο είναι και ο Χρήστος. Βέβαια, και τα δύο είναι πολύ καλά έτσι, παιδιά. Βέβαια. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Και καθαρά παιδιά. Μπράβο. Και δεν πολύ έχει ωραία. Πραγματικά ακουστεί όχι, για τους όχι. δύο αυτούς τίποτα. Νομίζω έτσι, δεν μπορεί κανείς να πει κάτι για τον Παντελή, γιατί δεν μπορεί να το αρθρώσει να με το ρυθμό του Παντελή. Ο Παντελής έβλεπε σε έναν άνθρωπο χωρίς νεύρα και έλεγες με κοροϊδεύει, το κάνει επίτηδες. Δεν μπορεί να μην έχει νεύρα. Είναι φοβερό. Έχουμε συνηθίσει όλοι σε άλλες ταχύτητες και σε άλλους ρυθμούς. Και όταν βρεθεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τελείως άλλο ρυθμό και πολύ πιο αργό, λες, αποκλείει το κάνει για να μου σπάσει τα νεύρα. Ναι, αυτό πιστεύεις. Αλλά και όμως είναι έτσι. Είναι αυτό ακριβώς. Μάλιστα, να δούμε τους νικητές μας παρακαλώ για σήμερα. Είναι λοιπόν οι νικητές της Κουκουβίζων, είναι η Σωτηρία Γιαννακούλια και η Δόμνα Μπαρουξάκη. Ξεκάθαρα, έτσι είναι τα επίθετα. Υπάρχει ομοφωνία. Και τώρα θέλουμε να μας πεις, γλυκιά μου Αμαλιάδα. Έτσι. Να πω γεσί Αμαλιάδα. Δηλαδή, αγαπάω την πόλη μου. Φυσικά την αγαπάς και είμαι σίγουρη ότι θα σε αγαπάει και η πόλη σου πάρα πολύ. Και νιώθουν όλοι υπερήφανοι. Φαντάζομαι. Τι κάνουμε από εδώ και πέρα, κυρίες μου, Γιάννα μας εσύ. Εγώ, όπως είχα πει και στην αρχή, ήρθα στο MasterChef πρώτα γιατί μου άρεσε και έβλεπα όλο αυτό. Δηλώστε συμμετοχή και δηλώστε συμμετοχή. Λέω, θα δηλώσω συμμετοχή γιατί μου αρέσει. Κακά τα ψέματα, μου αρέσει η μαγειρική. Είναι από τις δουλειές π.χ. του σπιτιού που μου άρεσαν. Και πλέον πιστεύω ότι θα ακολουθήσω το δρόμο αυτό. Πάντα ήθελα να φτιάξω ένα μαγαζί. Μπράβο. Θα έρθουμε να φάμε στην Αμαλιάδα. Εννοείται και πριν φτιάξω το μαγαζί. Δεν χρειάζεται να φτιάξω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Ότι είναι ανοιχτά τα πάντα. Τα πάντα. Όχι, όχι. Τα πάντα όλα. Εσύ, μαράκι μου. Τα φιλιά μας στη Βέρεια και στη Θεσσαλονίκη. Εγώ έχω κλείσει σεζόν. Ναι. Μπράβο. Σύφνο. Μπρε. Οπότε θα είμαι εκεί το καλοκαίρι. Και στη Σύφρο θα έρθουμε να φάμε. Να έρθετε, να έρθετε. Καλά, είχατε πει κάποια στιγμή ότι σκέφτεστε να κάνετε κοινή συνεργασία. Ναι, το κοτέτσι. Ναι, το σκεφτόμαστε. Το κοτέτσι δεν είναι. Κοτέτσι, ένα μαγαζί. Είπαμε, όνομα δεν έχουμε βρει ακόμα. Ωραία. Το είπαμε. Το ονομάσουμε κοτέτσι. Ωραία. Ωραία θα είναι. Καλή επιτυχία σε όλα, να είσαι πάντα γερές, δυνατές και δυνατές. Εμένα θέλει, αλλά έχω ένα παράπονο. Τι, ποιο παράπονο? Τη φωλιά, δεν βγήκε από τη φωλιά. Πες τη φωλιά τώρα, έλα. Πάμε να πούμε τη φωλιά. Μαρία, έλα να πούμε. Το κάνουμε ανάποδα σήμερα. Να πούμε τη φωλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Να αποφωνήσουμε εμείς. Να αποφωνήσουμε και πάμε μετά. Εμείς εδώ θα είμαστε πάλι μαζί αύριο. Στις αμήνες της Δεσμεύσης, στο Στάδιο Κουλτή, εκπομπή Έλεγχος με τη Ζήνα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο στο Στάδιο Κουλτή, εκπομπή Έλεγχος με τη Ζήνα. Μέχρι τότε είστε γεροί, δυνατοί και πάνω απ' όλα, πριν απ' όλα, χαρούμενοι και με χιούμορ, οπωσδήποτε. Με υγεία και πάρα πολύ αγάπη. Τα λέμε αύριο με το καλό. Πάμε, κορίτσια, φωλιά.